Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου, ο Άρης Παναγιωτίδης και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε. The world is my oyster. Γελάς, γείτονα. Γελάς, γείτονα. Βάλτε κανένα ακουστικό ρε εσείς. Πώς θα κάνουμε κουμπί να πούμε. Λέω ξανά γελάει ο γείτονας εδώ. Γελάει, ε. Σε παρακαλώ, ναι. Δεν θέλω να κάνω την ανάρτηση που έχω κάνει. Σε παρακαλώ. Θέλω να βάλω αυτό τασάκι, που τασάκι, βλέπω. Τασάκι, τασάκι. Τασάκι. Αυτό είχε γίνει γελική με μέρα, ξέρεις. Ακριβώς η μέρα είναι διαφορά. Καλή σας μέρα, άρχοντες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, άρχοντες. Καλημέρα, αδερφέ μου. Πώς είστε? Εσείς πώς είστε? Εσείς γιατί αγκαλιάζεστε και φίλες? Ναι, γιατί αγκαλιάζεστε? Για να αντέξουμε αυτό που βλέπουμε. Για να αντέξουμε, ναι. Με τι... Πολύ προκαλυμμένοι είστε, ήρθατε σήμερα. Ποιος θα την κάνει την περιγραφή, εσύ εγώ? Καταρχάς καλημέρα. Καταρχάς είναι τσικνοπέμπτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Είστε πολύ ξενέρωτοι. Λοιπόν, και οι δύο. Είναι Μαράγδα Μπασάκου και Κώστας Βαλτεράμα. Αλλά με κίτρινη περούκα, εντάξει. Περίμενε να μην το πω. Κώστας Βαλτεράμα με γυαλί Έλτον Τζον. Δεν το περίμενα. Και κούπα. Για κούπα. Θέλω να με βοηθήσει. Καλά, ρε, τόσο ξενέρωτοι. Τσικνοπέμπτη σήμερα δεν ήρθατε κάτι. Βάλτε ένα μουστάκι. Εμείς είμαστε ακόμα. Άκου λίγο. Εσύ είσαι ο αθλητής που πήρε την πρόκριση. Ναι. Εμείς είμαστε ακόμα οι αθλητές που παίζουμε σήμερα. Σήμερα παίζετε. Το ξέρω. Καλή επιτυχία. Αύριο θα έρθουμε έτσι. Μακάρι να χαίρεστε κι εσείς. Όμως και εμείς. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Ο Κώστας Βαραγιάννης σε τεράστια γέφυρα. Είναι ο Κώστας που μόλις ξεκινήσαμε. Μόλις ξεκινήσαμε, μισό λεπτό. Περιμένετε. Αλλά το Βαλτεράμα ήταν καλό. Πώς θα γίνει, βγάλ το να. Άρη, σε παρακαλώ, βγάλ το μια φωτογραφία να δουν τι ζούμε. Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα να βγει φωτογραφίες. Ναι, αλλά. Εγώ ήρθα να κάνω κομπή. Δεν θα βγει εσύ φωτογραφία, θα βγει η περσόνα σου σήμερα. Αρχή έγινε τώρα. Πάρ το να. Είναι μια τεράστια σγουρή, κατακίτρινη περούκα, παιδιά, αυτό που ζούμε. Δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν το περιγράφω άλλο. Δεν με αφήνουν εδώ πέρα. Παιδιά, εδώ μέσα έχουμε μαζευτεί τσουμπάνι τη σκυλιά. Γιατί είχα μόνο. Τώρα το σηκώσει με κεφάλαιο, μισό αιώνα. Πιαστεί το χέρι. 54. Τώρα φέτο αφήστε τα ανοίγματα. Δεν με αξίζει, ξέρετε πόσε εβδομάδε, τι ακριβώ, πόσο καιρό για το τελικό σήμερα. Δεν θα σα πω. 9,5 εβδομάδε. Σήμερα. Ναι. Είναι 9,5 εβδομάδε μέχρι τι 18 Μαΐου. Ερωτική εγώ σήμερα. Έχουμε το Μίκι Ρουρουκ. Ψάχνουμε την Kim Basinger. Ποιο Μίκι? Γεια σου, ρε Φόρη, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Φόρη. Άσο αγόρι μου. Δεν μπορεί να καταλάβει τι ζούμε τώρα. Μόνο αυτό. Εγώ φαντάζομαι, αλλά φαντάζομαι, αλλά εγώ τάχω με το βρούτσι. Τι έγινε πάλι, ρε Φόρη? Έλα, ρε Φόρη. Τι έγινε, ρε παιδιά? Γιατί να μην πάμε σε τι έγινε? Ό,τι λέει ο νόμος. Εμείς δεν λέμε ότι πούν τα δικαστήρια. Ό,τι λέει ο νόμος. Τέλος. Κύριε Βρούτσι, αποκαταστήσατε την. Σχέση μας. Με το Παναθηναϊκό. Καμία σχέση δεν έχω. Κοίτα, επειδή ξεκίνησε επιθετικά, να σου πω ότι υπάρχει πολύ σοβαρή περίπτωση να μην διεξαχθεί με κόσμο το Λαμία ΑΕΚ. Ναι. Γιατί η Λαμία δεν έχει τοποθετήσει ακόμα τις κάμερες στο γήπεδο. Έτσι ενημερωτικά. Αλήθεια, λες, δεν τις έβαλε? Ναι. Να, αυτό είναι ανέκδοτο. Γιατί είναι ανέκδοτο? Δεν το λέει ο νόμος. Ό,τι λέει ο νόμος. Εμείς τι λέμε εδώ, ό,τι λέει ο νόμος, ό,τι λέει το ΒΑΡ, τι είπε, το δικαστήριο δεν έβγαλε απόφαση. Θα βγω εγώ στο δικαστήριο να πω γιατί πήρες αυτή την απόφαση. Αυτό για το Παναθηναϊκό ισχύει. Εσύ Φόρη, να σε πω τώρα κάτι που το σκέφτομαι. Ας πετούσατε μισή κροτίδα, ρε φίλε. Θα είχε τουλάχιστον 10.000 κόσμο. Εγώ ρωτάω, ρε παιδιά, αυτό για το Παναθηναϊκό ισχύει. Δεν επατρεπλέει ο νόμος. Τι έγινε το Παναθηναϊκό? Δεν γνωρίζω. Τι έγινε? Ένα δεκάλεπτο μετά από το μάτς. Όταν έπεσε μάτς ο Παναθηναϊκός. Μετά από ένα δεκάλεπτο ξεκίνησε το μάτς από τα καπνογόνα. Θα σου πει ένας ότι τα βγάζει από το μυαλό μου. Όχι, αλήθεια είναι τα καπνογόνα. Έχεις δίκιο, ρε Φόρη, αλλά να σου πω και κάτι, χωρίς πλάκα. Η έκθεση τη γράψη. Ναι. Πέρα από αυτό, παιδιά, δεν θα κοιτάτε την κατσίκα του γείτονα. Έγινε στην Τούμπα αυτό που έγινε. Ισχύει, συμφωνώ σε αυτό. Ε? Συμφωνώ 100%. Αν το πάμε συγκριτικά,
Ο μόνος χαμένος είναι αυτός που πραγματικά μπορεί να πάει μπροστά και να έχει το περισσότερο δίκιο. Ναι, συμφωνώ. Ας δούμε τα του οίκου μας. Άστο το αλλά. Ας πρόσεχε η τούμπα, ας το τζουβάλιαζε αυτόν, για να μην έχουμε. Γιατί αν θέλεις, εγώ συμφωνώ ότι είμαστε αδικημένοι, ρε παιδί μου. Ότι μας έχουν όλοι στο κάδρο, οκ. Δεν δίνεις δικαίωμα. Δεν δίνεις δικαίωμα. Το έδωσες. Τελείωσες. Θα κάνω μια πρόταση στον ΠΑΟΚ. Μια πρόταση. Το μάτι του επόμενου Παναθηναϊκού, τη ΣΑΕΚ του Ολυμπιακού, εκεί πέρα να βάζουν εμένα παρατηρητή. Αυτή είναι, αυτή είναι η σοβαρή. Με το βάζελο του παρατηρητή που προσφέρουν στην Τούμπα. Σε αυτή τη χώρα όλοι είμαστε κάτι. Είμαστε μια ομάδα, ένα δικαστή είναι κάποια θρησκεία, κάποια ομάδα, κανένα κόμμα. Καλά τώρα, εντάξει. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο λογικοί στις απαιτήσεις μας, Φόρη. Ναι. Πάμε στο το λόγιο. Πάμε, αδερφέ μου. Λαβρεντίου Γοσιού από τη Σαλαμίνα. Του επισκόπου. Τα έχω χάσει σήμερα. Φαίνεται, Εφραίμ, Φόρη, τώρα. Βασιλέου, ναι. Ευγενίου, ελπιδ... Πρόσκομαι. Ναι, Εφραίμ, θα φύγει για Ζάγκρεμ. Σταματήσω, ας δεις Ευγενίου, Ελπιδίου, Παύλου του Οσίου του Απλού, Νέστορος και Αρκαδίου των Επισκόπων Τρυπηθούντος και Εφραίμ Πατριάρχου Αντιοχίας. Ο Απλός είναι. Τρυπηθούντος είπες, του Παύλου. Τρυμηθούντος, συγγνώμη. Και ο Παύλος, ο Απλός. Έτσι λέει εδώ. Εκεί σύνθετο προφανώς. Παύλου Οσίου του Απλού. Του Απλού, ωραίο. Ωραία, προφανώς θα ήταν απλώς. Αυτό το ορολόγιο. Ναι, και σύνθετο σοβαρά τώρα. Σήμερα τι να κάνουμε, δεν θα πιούμε καθόλου το μεσημέρι. Ναι. Γιατί άμα θα πιούμε, δεν πρόκειται να δούμε τον ΠΑΟΚ το βράδυ, οπότε. Ναι, αλλά δεν σε βλέπω χαρούμενο για αυτή την απόφαση. Δηλαδή, μεγάλη θυσία. Τι να σου πω, δηλαδή, είμαι χαρούμενο. Εγώ που είναι πρέπει να πώ και πώ να πάω σήμερα, να πάω και αρχίσει το γήπεδο, να πάω και που θα πήγαινε πριν από το μάτς, να δω του φίλου μου. Να φάω, να πιω το καφέ μου. Πόρε, φίλε. Να πούμε την πλακία μου, να περάσουμε από την μπουτίκ, να την ξεσηκώσουμε πάλι. Αφιερωμένο. Μόνο αυτά που πειράζουν. Αφιερωμένο στον φίλο μας τον Φόρη, ο οποίος θα υποφέρει σήμερα. Γεια σου, αγόρι μου. Yeah. Άκουσε το γιατί. Καλημέρα, Φόρη. Τραγούδι, νομίζω αυτό και εσένα γράφτηκε. Γιατί να το δω αυτό. Αυτό. Την προβατίνα, έβαλες. Άστα, άστα. Με το χέρι. Για να έρχεσαι το παϊδάκι με το χέρι. Το θέλει το μαχαίρι. Θα είσαι καλό. Ε. Ναι, ναι, ναι. Ψάχνω. Άιτε πάμε σε όλη την Αθήνα. Που να τρώει μετά. Άιτε αδέρφε, καλημέρα. Προβατίνα. Άιτε. Ψάχνω μια γυναίκα. Πέμπτη σήμερα, τσιπνοπέμπτη είναι. Νομίζω ότι η χώρα σήμερα είναι σε μια ιδιαίτερη μέρα για την Ελλάδα. Εννοείται, ρε φίλε. Σαν σήμερα πριν από. Σαν σήμερα, θα έλεγες. Πριν από 11 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή. Για ψήσιμα δεν μιλήσαμε. Γι' αυτό, για το ψήσιμο. Δεν θυμάσαι τον Τριανταφυλόπουλο που είχε βγάλει έναν μάστορα και λέει έφαγε ο Άρχοντας. Περίμενε. Πριν 11 χρόνια τι έκανε. Η Νέα Δημοκρατία, σαν σήμερα, επιστρέφει στην εξουσία. 2004, εννοείται. Ναι, όχι πριν 11 χρόνια, αυτό λέω. 11. 20. Πάρω να βγάζω δύο. Του κομπιτεράκι. Γράψε λάθος, αδερφέ. Γράψε λάθος. Πάμε πάλι. Πάμε την αρχή, παιδιά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Μια γυναίκα μέσα σε όλη την Αθήνα. Που να τρώει με τα δυο της χέρια προβαθήνα. Ξεχνώ μια γυναίκα σε όλη την Ελλάδα που να ρίχνει το κρεμμύδι με στη φασολάδα. Μαγικός τσουβέλας, ωραίος. Λοιπόν, πάμε λίγο σήμερα, είναι ωραία μέρα. Σαν σήμερα το 961 ο στρατηγός του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς απελευθερώνει το Ηράκλειο από τους Άραβες. Το 1876 ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ λαμβάνει δίπλωμα ευρασιτεχνής για το τηλέφωνο. Ποιον πήρε? Ορίστε. Ποιον πήρε, τη μαμά του. Και του είπε που φάλα βάλεις. Κώστα, λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε ότι από τον πάνω όροφο. Ναι, ήταν ο βοηθός του. Ήταν ο βοηθός του, ναι, Αριστείδη. Ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα αν ήταν η φωνή πραγματική που άκουγε για το τηλέφωνο. Ήταν τόσο κοντά. Άντε, λοιπόν, σας είπα, το 1910 γίνεται η πρώτη συνέλευση του Πανελληνίου Ποδοσφαιρικού Ομίλου μετέπειτα Παναθηναϊκού. Στην κατοικία του 20χρονου τότε Γιώργου Καλαφάτη, στα Εξάρχεια, με συμμετοχή 35 μελών. Σαν σήμερα το 1921, ο κόκκινος στρατός υπό τον Τρότσκι επιτίθεται στους αναρχικούς
στασιαστές ναύτες της Κροστάνδης. Το 1948, σαν σήμερα, τα Δωδεκάνησα ενσωματώνονται και επισήμως στην Ελλάδα. Το 2004, είπαμε, η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή επιστρέφει στην εξουσία. 165 έδρες με ήταν... ποσοστό 45,36%. Ποιο ήταν το μότο? Με ποιο με ψήσαν τον ελληνικό λαό εκείνη? Πετύχαμε πολλά. Όχι. Μαζί μπορούμε περισσότερα. Όχι. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα γιατί θέλουμε. Όχι. Αυτό δεν ήταν το υπάρχει καλύτερη Ελλάδα. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα. Αυτό ήταν το τραγούδι. Ναι. Του Καραμαλή το μότο ποιο ήταν? Πετύχαμε πολλά. Μαζί. Το 7. Όχι, το 7. Το 7. Εδώ μιλάμε για το 4 τώρα. Έχει δίκιο. Το 4 ήταν άλλο το μότο, παιδιά. Νομίζω ήταν το ότι η επανασύσταση ποιο την υπέστη. Αρχιερείς διαπλοκής τότε δεν ήταν αυτό? Το 4 δεν ήταν? Νομίζω αρχιερείς διαπλοκής. Γι' αυτό σου λέω. Ναι, ναι, μπράβο, αρχιερείς διαπλοκής. 45,36% είναι η Δημοκρατία τότε, 40,55 το Πασόκ. Κοντά είναι ο Μητσοτάκης. 117. Υπολείπεται 5 μονάδες. Πόσο? 4. Εντάξει, 117. 117 έδρες το Πασόκ. Και Κουκουέ τότε. Άμα ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίσει έτσι αντιπολίτευση. ΣΥΡΙΖΑ 6 έδρες τότε με 3,26%. Άμα συνεχίσει έτσι η αντιπολίτευση στη χώρα και ο κόσμος που. Τα τρολάκια, ας πούμε, της αντιπολίτευσης, νομίζω θα φτάσει εύκολα το 45 στις επόμενες εκλογές. Δύσκολα. Εγώ αλλά... το θεωρώ πολύ εύκολο. Εκεί θα μένουμε. Εκεί θα μένουμε. Ναι. Άμα συνεχίσει, εγώ επιμένω τώρα. Θα το ξαναπώ από την αρχή. Αν συνεχίσει η αντιπολίτευση σε αυτή τη ροή που είναι τώρα. Η Μπόζο που, ας πούμε, είναι επικεφαλής. Και... Η Μπόζο. Ναι. Και τα. Ναι. Με ομικρογιώτα, ναι. Ναι, κατάλαβα. Και τα τρόλ τους, αυτά που γράφουν και λένε, ας πούμε, και τα λοιπά, νομίζω ότι το 45 στις επόμενες εκλογές Μαράκ δεν είναι εύκολο. Αν πέντε φυσίλ, λέω εγώ. Καλά, εγώ λέω αν πέντε φυσίλ. Αφού έφτασε στο 41, δύσκολο. Το 45 δεν είναι τίποτα. Δύσκολο. Εκτός αν αλλάξουν πράγματα. Αν μπει άλλο στο Πασόκ, αν μπει άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπει άλλο στο ξέρω εγώ κτλ. Κατά Βαραγιάννη, φανταστείτε ότι κινδυνεύει το Βελόπουλο. Που όλοι Έλληνες. Μισό λεπτό, κατά Βαραγιάννη, παρακαλώ. Που όλοι οι Έλληνες είμαστε άχρηστοι, wow. Ο χειρότερος λαός και αυτά. Wow. Συμφωνώ μαζί σου. 45%. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Πάρα πολλά ζητήματα. Πρώτος εγώ, πάρα πολλά ζητήματα. Έχεις. Ναι. Και θα ήθελα να πω τώρα επί τη ευκαιρία ότι είμαστε η μόνη χώρα που, την περούκα, γιατί... που διοικείται πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό και όλοι, δηλαδή νομίζουμε οι Έλληνες ότι αν αλλάξουμε τους 300 αυτούς και βάζουμε άλλους 300. Ναι. Που θα μας αρέσουν εμάς, που θα τους πούμε εμείς χωρίς εκλογές. Σε δύο μήνες θέλουμε εκλογές. Σε δύο μήνες εκλογές. Καταλάβατε, γι' αυτό το λαό μιλάω, Σμαράγδα. Δεν μιλάω για κανέναν άλλον. Α, και εγώ σου λέω. Να φύγουν όλοι. Το πιο, δύσκολο λαό, το πιο δύσκολο λαό να διοικήσεις από τους Έλληνες δεν υπάρχει. Όχι σε όλα. Να ξέρετε. Όχι σε όλα. Νομίζω οι Εβραίοι πρέπει να είναι. Όχι, τρελίσε. Πάνω από εμάς. Συνένεση. Δεν έχουν σύνταγμα, ξέρεις, στο Ισραήλ. Δεν χρειάζεται. Είναι μαγικό αυτό. Δεν χρειάζεται. Ναι. Είναι νομαδική η ζωή. Και εδώ που έχουμε. Ας πούμε, είδατε την κουβέντα χθες για τα πανεπιστήμια. Υπάρχει κουβέντα τώρα ότι είναι αντισταγματικό. Ωραία, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Αφού έχουμε ειδικό, ας πούμε, όργανο το οποίο κρίνει. Ό,τι μετά. Είπαμε. Συγγνώμη, εγώ θα πω στον κόσμο, γι' αυτό σου λέω για τα τρόλ τους. Ό,τι είπαμε. Οπότε, γιατί δεν το αφήνουμε το νομοσχέδιο? Θα ψηφιστεί που θα ψηφιστεί. Μάλλον, να κρυθεί. Μάλλον με 160. Ναι, να κρυθεί. Το είναι πολύ μεγάλη ήττα εδώ μεταξύ. Δηλαδή να πας με 158 βουλευτές Μαράγδα και να πας 160. Κώστα, δεν γίνεται. Παρακαλώ. Δεν γίνεται. Και μετά η επιτροπή αρμόδια του Άριου Πάγου να αποφανθεί αν όντως είναι συνταγματικό ή όχι. Γιατί υπάρχει. Γιατί δεν θέλετε. Γιατί δεν λέμε στον κόσμο και έξω να καταλάβει. Ποιος το πει, εσύ? Για ποιο λόγο υπάρχει. Εγώ. Για ποιο λόγο υπάρχει σύνταγμα. Ναι, υπάρχει σύνταγμα. Άλλο, υπάρχει παιδί μου, καλώς υπάρχει. Άλλο λέω, το να λες ψέματα. Για να προστατεύουμε τη χώρα, ναι, από κακές κυβερνήσεις. Ναι. Γιατί όμως. Κακές πολιτικές. Ποιος θα το πει αυτό? Έχουμε και ένα όργανο το οποίο κρίνει στο τέλος. Ποιος θα το πει, άμα εσύ είναι... θα το πει στη Σμαράγδα. Όχι, εγώ. Το Σύνταγμα το λέει. Όχι, δεν κατάλαβες. Ποιος θα πει ότι. Δεν κατάλαβες. Ποιος θα πει αν ένας νόμος είναι συνταγματικός? Η Σμαράγδα Μπαζάκου. Όχι, το Σύνταγμα. Ποιο? Η δικαστική εξουσία. Οι συνταγματολόγοι θα το πούν. Μπράβο. Εξουσία, έχει όργανο αρμόδιο ο κύριε Παναγιώτη Δήμα, μάλλον δεν χθες το γνωρίζει. Τα πάμε χθες. Έχουμε αρμόδιο όργανο στον Άριο Πάγο. Τα πάμε χθες. Δεν τα πάμε χθες. Μάλλον δεν το γνωρίζει η Πασμαράδα. Ποιο δεν το γνωρίζει? Εσύ. Εγώ γνωρίζω ότι έχω σύνταγμα. Γιατί δεν αφήνει. Που νομίζετε όχι σύνταγμα, ότι επειδή πάλι δώσατε ένα 41%. Μου, μπορείτε να αλλάξετε το σύνταγμα να πάτε στην. Περίμενε. Δεν το λέτε στου Έλληνε. Γιατί κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Εγώ λέω για την επιτροπή, την αρμόδια του Αρίου Πάγου. Δεν λέω και το Σύνταγμα. Γιατί να πάμε στον Άριο Πάγο? Γιατί εσύ θα κρίνεις ή εγώ? Με τι γνώσεις? Όχι, κρίνει το Σύνταγμα. Είναι αντισυνταγματικό. Τελειώσαμε. Ποιος το λέει? Είναι απλό. Το Σύνταγμα. Όχι, ποιος λέει ότι είναι αντισυνταγματικό? Το Σύνταγμα. Εγώ λέω ότι είναι. Τι λες εσύ? Ότι είναι συνταγματικό. Εσύ ποιος είσαι? Εσύ ποια είσαι? Θα κρυφθεί. Θα κρυφθεί. Αυτό που λέει η Σμαράγδα είναι, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν θέλει να το καταλάβει μάλλον. Όχι. Ότι υπάρχει αρμόδιο εσύ όργανο. Εσύ θέλεις απλά τα πρόβατα για έξω. Να ποιο... τα πηγαίνεις εκεί. Υπάρχει Σύνταγμα. Υπάρχει άρθρο. Ποιος το αναλύει? Τελειώσαμε. Ποιος το αναλύει?
Τι ποιο ποιος τώρα. Ποιος τώρα το ερμηνεύει. Δεν θέλει ανάλυση. Ναι, ποιος το ερμηνεύει. Ποιος το λέει αυτό. Δεν θέλει ανάλυση ούτε ερμηνεύει. Για σένα. Είναι ξεκάθαρο. Για μένα θέλει. Για αυτούς. Οπότε ας ψηφιστεί που το νομοσχέδιο και να πάει στην αρμόδια. Από τους κακούς Έλληνες που ναι. μπορεί να δώσουν 41% σήμερα στη Νέα Δημοκρατία και 45% ναι. αύριο στο Πασόκ. Παρ' όλα αυτά, γιατί το πρόβλημα σου είναι να πάει πούμε, στην αρμόδια επιτροπή τώρα. Ο πρόβλημα σου το έχει. Τότε αφήστε το. Εντάξει, μα εσείς μα λέτε να μην πάει. Α τα αφήσουμε όλα. Μήπως έχετε ψευδεί ότι θα περάσει από εκεί. Ορίστε κυρία, το μηδέν πάρτε άμα δεν μπορείτε. Ναι, το μηδέν πάρτε, ναι, ναι. Εγώ δεν μιλάω άλλο. Το ξέρω, πού να μιλήσει τώρα. Τι καλά κάνεις. Θέλω να κατανοεί. Τι να πεις τώρα. Ευχαριστώ. Ναι. Τώρα έγινε αντισηματικό και το λέει ο Μπάμπης ο Ζουγιάς, η Σμαράγδα ξέρω εγώ από το Μετρόπολης, ο Γιάννης ο θείος μου. Ο Κώστας ο Βαραγιάννης μας λέει ότι εγώ δεν λέω, είναι. Όχι, εγώ λέω να πάει στην. Ο Μπάμπης, εγώ, ο Σουγιάς, ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Μην παραμυρνεύεις, εγώ τόση ώρα λέω να πάει στο αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Εγώ λέω δεν γνωρίζω αν είναι. Κάθε φορά που θα έχουμε μια κυβέρνηση θα αμφισβητούμε το Σύνταγμά μας. Εσείς το αμφισβητείτε. Ποιοι? Τώρα αυτή που όχι, λένε, εμείς το θέλουμε το Σύνταγμα. Ωραία, επειδή δεν έχουμε καταλάβει εμείς, είμαστε στη μέση. Και δεν μπορούμε να ακούμε τον καθένα, ας πούμε. Ποιοι είστε εσείς? Οι απλοί πολίτες προφανώς. Εγώ τι είμαι? Αφού είσαι λες ότι δεν είναι συνταγματικό, είσαι προφανώς συνταγματολόγος σήμερα το πρωί. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι όμως και λέω να πάει στο αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Κάθε φορά δηλαδή. Γιατί να μην πάει? Πες μας γιατί να μην πάει καταρχάς. Θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί έχουμε υποτίθεται βουλή. Έχουμε 300 οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να το ξέρουν το Σύνταγμα απ' έξω, έτσι δεν είναι? Ναι, οι 158 λένε ότι δεν είναι συνταγματικό. Αν θέλουν να κάνουν άλλες πολιτικές ή να πούνε ότι το Σύνταγμά μας είναι παροχημένο. Δεν είναι αυτό, παιδί μου. Λένε ότι είναι συνταγματικό το νομοσχέδιο. Πρέπει όντως να το αναθεωρήσουμε. Γιατί το κάνεις αυτό? Εσύ γιατί το κάνεις? Υπάρχει μια. Υπάρχει κάποια φορά στη ζωή σου που να πεις την αλήθεια και έξω στον κόσμο? Ναι, ναι. Υπάρχει μια διαφωνία για το αν είναι συνταγματικό το νομοσχέδιο. Υπάρχει μια διαφωνία. Υπάρχει και ένα αρμόδιο τμήμα, λέω, την Πασάκου σήμερα τη Μαράγδα, η οποία κάνει μέχρι στιγμής ότι δεν το καταλαβαίνει, το οποίο κρίνει ποιος έχει δίκιο. Αν είναι συνταγματικό ή αν δεν είναι. Δεν γιατί κρίνει, δεν βάζει θέλετε το να άρθρο, πάει. Στο κάδρο. Γιατί δεν θέλετε να πάει, παιδί μου, εκεί? Τι φοβάστε? Να ψηφιστεί πρώτα. Ναι. Να ψηφιστεί. Καλά, αυτό λέω. Θα ψηφιστεί με 160 προφανώς. Ωραία, εντάξει. Σωστά, γιατί το Πασόκ, Μαράγδα μου, του Ανδρουλάκη, έχει ένα θέμα με 2 βουλευτές. Οπότε θα πάρει 160. Δηλαδή και πλειοψηφία θα πάρει στο κοινοβούλιο και μετά να σπάει και στο αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Για να μας πούνε οι άνθρωποι. Κανενό. Ούτε εγώ, παιδί μου. Εγώ θέλω να πάει στο αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Εσύ λες να μην πάει. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εσύ τα λες όλα. Εγώ είπα. Τώρα προφανώς μας δουλεύεις τώρα, αλλά δεν πειράζει. Όχι, προφανώς εσύ δουλεύεις στον κόσμο και έξω. Εγώ... Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με αυτό που πιστεύει ο καθένας, ερμηνεύει και το Σύνταγμα. Η αλήθεια είναι ότι επίκειται και μια συνταγματική αναθεώρηση ούτως ή άλλως. Δεν διαφωνώ, παιδί μου, αλλά λέμε ότι ο Άριος Πάγος έχει αρμόδιο τμήμα, λέω, τη Σμαράγδα. Η Σμαράγδα όμως δεν το ξέρει, ακόμα δεν το κατάλαβε. Άσε τη Σμαράγδα. Τι λέει η Σμαράγδα? Η Σμαράγδα λέει ότι αν και υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος, έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο. Αν καταλαβαίνω καλά, ναι. εκτιμά ότι δεν είναι συνταγματικό. Ωραία. Αυτή η άποψη όμως δεν είναι τη Σμαράγδας μόνο. Το κομμάτι της αντιπολίτευσης, παιδί μου. Ναι, εγώ. Σωστά. Σου είπα προχθές, άκουσα το Χρυσόγονο. Μπράβο, δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ μέχρι στιγμής. Λέω λοιπόν. Άκουτο, ναι. Είναι κατά το δοκούν. Πες τα ρε, άρε, ο κύριος Πιερακάκης λέει, ας πούμε, ότι είναι στέρεο συνταγματικό βήμα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν είναι, ρε παιδί μου. Ερμηνεύεται το Σύνταγμα κατά το δοκούν. Πολύ ωραία. Και λέω ο Βαραγιάννης σήμερα. Γιατί να μην πάμε στο αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου? Αυτό θα γίνει εκ των πραγμάτων. Και γιατί κάνουμε τόση φασαρία τότε? Εσύ τι να έκανες μόνος? Εγώ. Εμείς είμαστε απλοί. Υπάρχει Σύνταγμα. Συμφωνείς δηλαδή να πάει στο τμήμα του Αρείου Πάγου το συγκεκριμένο? Υπάρχει Σύνταγμα. Παιδιά, δεν παίζονται. Οι τύποι είναι πολύ. Δηλαδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, λέω τώρα. Δεν υπάρχουν. Με 47 μου γράφει ο άλλος. Τι 45 Βαραγιάννη. Άμα συνεχίσουν όπως Μαράγδα λέει ο Γιάννης, 47 θα πάει. Αλήθεια, να σου δείξω εγώ τι γράφουν. Εάν λοιπόν. Τι γράφουν και να το ψηφίζουμε. Κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε κάτι αντισυνταγματικό, να πηγαίνουμε σε αρμόδιες επιτροπές, θα γίνουν όλα τέμπη. Μάλιστα. Τελείωσε. Αυτή είναι η άποψή μου. Καλά κάνει. Θα γίνουν όλα τέμπη. Εντάξει, ωραία. Εγώ θέλω να πάω στο αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου, γιατί εκεί είναι οι κορυφαίοι συνταγματολόγοι στην χώρα, και να μην ακούω τον κάθε τυχαίο, ο οποίος με απολυτήριο γυμνασίου. Γιατί θα δεν μου λέει με το απολυτήριο γυμνασίου, θα μου λέει αν είναι συνταγματικό κάτι ή όχι. Γιατί εγώ δεν θέλω... σέβεσαι το Σύνταγμά σου που δεν έγινε με απολυτήριο γυμνασίου. Εγώ λοιπόν. Σέβομαι το Σύνταγμα και σέβομαι και ένα νομοσχέδιο που λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ίδρυσης νέων ιδρυμάτων, κάτι το οποίο κάνετε ότι δεν το ακούτε και δεν το βλέπετε, εσείς που δεν το σέβεστε. Εγώ είμαι αυτά. Υπέρ των, της ανεπελευθέρωσης. Κάνετε το λάθος. Αυτά είχαμε να πούμε. Να γίνει συνταγματικά θέλω. Πάμε σε άλλα. Τι δεν έγινε, αργανάρα σήμερα. Αργανάρα, τι εδώ, εδώ εκεί πέλα. Τέτοια, σοβαρευτούμε αφού έχουμε εδώ πέρα συνταγματικές κουβέντες. Σφίχτηκες εκεί στο 88, λίγο. Μόνο στο 88. Δεν σφίχτηκα, παιδιά, καθόλου. Έλα τώρα. Εγώ δεν σφίχτηκα καθόλου. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα του Άρη χθες είχε άγχος. Εγώ αυτό είδα τουλάχιστον. Χαλαρό το παιχνίδι. Όσο σφίχτηκε ο πανελτολικός στο σουτ του Σουλεϊμάνοφ.
Αυτό, εντάξει, τόσο σφίχτηκε και ο Άρης στην κεφαλιά του, ναι, στο 85. Μόνο, ναι, η φάση του Σλιμένοφ ήταν πολύ πιο νωρίς, βέβαια. Αυτή, ναι, δεν έχει σημασία για το ενένταση του σφιξίματος μιλάμε. Θεωρώ ότι το βάρος αυτό το οποίο. Εντάξει, υπάρχει προσμονή, όλοι τα έχουμε ξαναπεί. Θεωρώ ότι αυτό το βάρος μεταφέρθηκε στην ομάδα. Ναι. Εγώ θα πω ότι ο Άρης έπαιξε τόσο όσο. Δεν ήταν καλός της ο Άρης. Καθόλου καλός. Δεν έθελεξε ο Πανετολικός, βέβαια, έτσι για να μην λέμε τώρα και αρλούμπες. Περιμέναμε από κάπου να θέλεξε. Εγώ εκτιμούσα ότι. Εγώ συμφωνώ με τον Κώστα. Σας λέω και τα ματσαρίσματα. Το σκορ στο Άρης Πανετολικός φέτος όλη τη χρονιά είναι 8-0. Αυτό ακριβώς. Τι να πούμε τώρα, τι θέλει να πούμε. 8-0 είναι το σκορ. Ναι, στο επιμέρους. Το ματσάρισμα δεν υπάρχει Πανετολικός να με κοντράρει. Αυτό τι σημαίνει. Και η Ελλάδα με τη Γαλλία στο επιμέρους πριν το Euro ήταν 17-3. Θα σου πω. Σημαίνει ότι αυτό που λες εσύ είναι έκπληξη. Ποια έκπληξη? Αυτό εδώ, το να κέρδιζε ο Πανετολικός ή η Ελλάδα που πήρε το Euro. Προφανώς ήταν. Μπράβο. Εγώ ασχολούμαι πάντα με τον κανόνα. Προφανώς. Όχι με την έκπληξη ούτε με την εξαίρεση. Προφανώς ήταν τεράστια. Οπότε δεν αγχώθηκα καθόλου χθες. Το μυαλό μου ήταν ήδη στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Με τον Πάουκ δεν το βλέπουμε καν. Τώρα έχεις εσύ δίκιο, δεν αγχώνεσαι. Το μάτς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή δεν το βλέπουμε καν, Σμαραγδά. Και καλά θα κάνετε. Μπορεί να πάμε για καφέ εκείνη την ώρα και να μάθουμε μετά για κανένα 0-2 και μετά ποιος σας μαζεύει. Ποιος μας μαζεύει μετά. Αυτό που το πας. Λοιπόν, δύο. Το πιο αδιάφορο Άρη θα συναντήσετε τώρα την Κυριακή. Χαρμολύπη σε δύο τμήματα του Άρη χθες. Εγώ έτσι την είδα τη μέρα. Χαρά στο ποδόσφαιρο. Υπερηφάνεια για τον μπάσκετ, αλλά λείπει για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν περίμενα πραγματικά, γιατί δεν το ήξερα, ότι αυτή είναι τόσο καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα είναι. Αυτό το πάρει μάλλον. Δεν το ήξερα. Να πω βέβαια ότι μου έκανε εντύπωση η παρουσία των φιλάθλων του Άρη στη Ρήγα. Γιατί το ημίχρονο έτσι το άλλαξα. Δεν μας ακούσατε με τον Γιάννη τον Πάνκο που λέγαμε ότι πήγε κόσμος και ότι κυκλοφορούσε. Ναι, άλλο να το λες. Ναι, εννοείται ότι το είπατε. Και άλλο να το βλέπεις. Ο Αυτοκράτορας δεν έχει παίξει ακόμα μόνος του ποτέ. Ποτέ. Ο Αυτοκράτορας μόνος του. Ακόμη δεν μπόρεσε να παίξει ποτέ. Παιδί μου, ξανά και θυμάμαι και ποιος ήταν εκείνος στους 25 που πήγανε στην Πάλμα, Λας Πάλμας, στα Κανάρια, 25 άτομα. Να μην θυμηθώ και άλλους 6 που πήγανε στη Ρωσία, 6 άτομα στη Ρωσία, πού ήταν εκείνη η πόλη μου. Λοιπόν Κώστα, κοντά στο Βλαδιβοστόκ. Με έχεις ψήσει από χθες πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Να ξέρεις ότι έκανα τηλεφώνημα χθες, θανατηφόρο, για το βανάκι έξω. Ναι. Άμα δεις να πηγαίνουμε με κανέναν εκτιμητή. Ναι, ναι. Φίλο, αριανό εκτιμητή. Σε πρόλαβα. Να το δούμε. Όχι. Να το δούμε. Έχω φτάσει στον ιδιοκτήτη. Μη σου φανεί περίεργο. Έχω φτάσει στον ιδιοκτήτη, έχει λίγες μέρες, ναι. Ναι. Με αυτό το βανάκι θέλω να κάνω υγρομή, φίλε. Θα τα πούμε μια άλλη φορά αυτά. Θέλω πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Καταρχάς, πάμε ορθολογικά. Ωραία. Θέλω να μας δώσεις κλίμα. Δεν υπάρχει το κλίμα. Άσο, το κλίμα είναι έξτρα πανηγυρικό. Μόνο το κλίμα που έγινε στο τέλος. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, μετά το τέλος του αγώνα, για ένα 20 λεπτά, ο κόσμος, ούτε οι παίκτες θέλουν να φύγουν, ούτε ο κόσμος. Το κλίμα είναι τώρα, το μυαλό μας είναι εκεί. Μπερδεύτηκε. Τώρα είμαστε σαν καψούρια έφηβοι που σκεφτόμαστε μόνο την αγαπητικιά. Και αγαπητικιά είναι στις 18 Μαΐου. Σε ένα γήπεδο εκεί κάπου στην Αθήνα, τώρα ζητήσαμε και 25.000 εισιτήρια, να ξέρετε έτσι. Και ελπίζω να μας τα δώσει η ΕΠΟ, γιατί εμείς είμαστε ήσυχοι σχετικά. Όλοι οι φιλαθλοί ήσυχοι, ναι. Ναι, ήσυχοι είμαστε. Βέβαια. Οπότε το κλίμα είναι αυτό. Ο Άρης εστιάζει μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Θα πάει με rotation, νομίζω, το είπε και ο manager σε χθες. Γιατί δεν τις είδα τις δηλώσεις, αλλά τις άκουσα μετά. Δεν είπε ότι θα πάμε, θα κάνουμε rotation. Μας δίνει καύσιμο για τα playoffs. Είπε ότι θα πάμε με ένα ιδιαίτυπο rotation μέχρι τον τελικό. Και τα παιχνίδια όλα των playoff τώρα. Είπε τέτοιο πράγμα. Καύσιμο για το. Για τη ναι, ρε μου, τα έχει ενέργεια. Έχουμε εστιάσει. Είπε σε αυτό το παιχνίδι. Όλο ο οργανισμό Άρης είπε είναι για αυτό το παιχνίδι φέτος. Και αυτό το ξέρουμε. Υπάρχει όλοι. Ένα πολύ ωραίο στατιστικό. Γι' αυτό και είναι ευκαιρία την Κυριακή. Μην κάνετε καμιά σοπαλία τώρα, γιατί τη Δευτέρα θα παίξει πολύ γέλιο. Ένα ωραίο στατιστικό ότι ο Μάτζιος, ναι, σαν ποδοσφαιριστή, ο τελευταίο, ναι, αγώνα τελικό κυπέλου που αγωνίστηκε. Τελικό. Τελικό, ναι, κυπέλου που αγωνίστηκε. Ήταν σαν παίκτη του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό, και σε το μια έκπληξη τότε. Και το πήρε, ναι. Βέβαια, άλλο το μέγεθος του Πανιωνίου, άλλο του Άρη, να τα λέμε και αυτά. Το κατέκτησε όμως, είναι γεγονός. Και τώρα πηγαίνουμε τον Άρη, 18 Μαΐου, έχουν κλείσει ημερομηνίες, ανακοινώθηκαν και ημερομηνίες των play-offs ούτως ή άλλως. Είναι στάνταρ, δηλαδή θα γίνει αυτό που είπαμε χθες. Αν και ακούστηκαν κάποιες φωνές διαφορετικές, θα υπάρξουν. Νομίζω δύο εβδομάδες. Ναι, γιατί υπήρχαν κάποιες φωνές. Αυτό νομίζω ότι πάνω από το της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα που ψήφισαν, ας πούμε, ο Ολυμπιακός το ίδιο με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Στο άρμα είναι όλο. Αυτοί που λέγανε. Αυτοί που μιλάνε για άρματα. Σε ποιανού άρμα είναι όλοι αυτοί? Είναι γιατί... στα άρματα εμπρός στον αγώνα. Έτσι, γιατί χρησιμοποιούσαν το ότι ψήφισαν δύο ομάδες το ίδιο πράγμα στα επιχειρήματά τους.
Έλα εδώ τώρα να μου πεις, Ραπτόπουλε, τώρα ποιανού είναι το άρμα. Του ποδοσφαίρου. Του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κατάλαβες, το καλό λέω, του ποδοσφαίρου. Μην μιλάτε, μην λέτε πολλά, θα εκτίθεστε συνεχώς και μετά ξέρετε, θα κάνετε. Τίποτε. Ό,τι κάνει ο Ραπτόπουλος μία εβδομάδα τώρα. Δεν ανοίγει γραμμές. Τη Δευτέρα άνοιξε γραμμές 4:20. Βαριά τα ένσημα. Τους έκλεισε όλους τους αργανούς. Φύγε εσύ, φύγε εσύ, φύγε εσύ. Μιλάμε για μεγάλα ντρουά. Ερώτηση. Παρακαλώ, ναι. Δείξτε το σβαράδα. Όντως, κατά τη διάρκεια του αγώνα, βλέπατε και μπάσκετ στο κλάζι. Και λες, θέλω να μας μεταφέρεις κόρνερ. Τα κινητά, ρε παιδί μου. Έπιανε. Τα κινητά τα έπιανε. Έκανες προπαγανδίτσα καλή. Πήγε Κοσμοτέ, σας έβαλε κυψέλες. Τις κυψέλες. Ήτανε καλά, αλλά τα δεδομένα. Όταν έβλεπες 15 πόντους διαφορά, το μυαλό σου ήταν αλλού. Εντάξει, η Προμεθέη φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Το ξέραμε από την αρχή. Είπαμε η καλύτερη επίθεση. Καταρχάς έχει ένα γίγαντα, πόσο είναι αυτό, 2,60. Ρίση, τα έλεγε ο Γιάννης ο Πάγκος. Πόσο είναι αυτό ο φορ που έχουν ο Μουσάτος. Ο Βίκινγκ αυτό εδώ να πούμε. Ένα τέρας. Ένα τέρας, παιδιά. Πόσο είναι 22,35, 2,60, πόσο είναι. Ένα τέρας. Παιδιά, τα έλεγε ο Γιάννης ο Πάγκος εχθές. Εγώ δεν το ήξερα. Και εγώ, και εγώ. Οφείλω να το πω και ο Κώστας που έλεγε είναι καλή ομάδα. Παιδιά, η καλύτερη επίθεση, σας είπα, του EuroCup. Τι άλλο να πούμε. Ναι. Ομάδα 4-5 εκατομμυρίων. Τι λέω, παραπάνω. Εγώ πραγματικά δεν το ήξερα και γυρνάει κάποια στιγμή. Του λέω δηλαδή, Γιάννη, πρέπει να γανάξει με την άγνοιά μου για την, για την αντίπαλη ομάδα, για την Προμεθέη. Και μου λέει, μαλάκα, να στο πω αλλιώς. Άμα βάλει ο Τολιόπουλο 40 πόντους. Θα περάσει ο Άρης. Ναι, ο Τολιόπουλο ο οποίο έφαγε αντιαθλητικό στο δεύτερο λεπτό. Το Τολιόπουλο δεν χθε ήταν χλιαρό ή χαλαρό. Μα δέχτηκε αντιαθλητικό φάουλ στο δεύτερο λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι με το δεύτερο αποβάλλεται τον αγώνα. Ο Χάριλ ήταν καλό. Ήτανε. Ο μόνο που ήταν τόσο καλό. Ο Άρης πήγε χωρί Γκάλιμαντ. Καλά, εντάξει, έκανε με άλλη ψυχολογία και τα λοιπά. Ό,τι μπορούσε να κάνει και αλλιώ ήταν outsider για να περάσει. Εντάξει, έφτασε εκεί πέρα. Έτσι, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλα. Πιστεύουμε πραγματικά ότι και να είχε τον Γκάλιμαντ. Ποιοι θα φάνε σήμερα, λέτε, περισσότερα σουβλάκια. Σουβλάκι, μισό λεπτό μόνο να πω, επειδή λέγαμε για Άρη, αν θέλει να το κλείσουμε πριν μα πει η Σμαράγδα το παράθυρο να για να επανέλθουμε αργότερα. Αν έρθει το παράθυρο ποτέ, γιατί τόση ώρα γι' αυτό. Όταν θα έρθει το παράθυρο. Πάντω μουσική την έχω έτοιμη. Όταν θα έρθει το παράθυρο, όπω μα λέει η Σμαράγδα μα, να πω ότι φάνηκε. Κοίτανε, εγώ το Μάζιο τον εκτιμώ γιατί είναι από τους προπονητές ο οποίος μπορεί να χαλιναγωγεί τα συναισθήματά του και δεν δίνει, πώς το λένε, δεν δίνει αφορμή για σχόλια σου, μου, του, γκόσυπ κτλ. Χθες ο Μάτζιος, σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση που βρέθηκε, είπε κάτι το οποίο νομίζω το είχε μέσα του άνθρωπος πολύ καιρό. Είπε ότι ποιος το πίστευε αυτή η ομάδα με την εικόνα που έχει να βρίσκεται εδώ σήμερα. Ναι. Αυτή νομίζω η δήλωση. Είναι η δήλωση η οποία αντικατοπτρίζει το φετινό Άρη. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε ότι ο Άρης στην προ Μάντζιο εποχή με αυτή την προβληματική ομάδα, χωρίς να αλλάξει παίχτες, λέω εγώ, έτσι, θα φτάσει στο τελικό κυπέλλου και θα παίξει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει. Θα πετάξει και ένα μεγάλο αυτό έξω. Το ποδόσφαιρο, ΑΕΚ, αυτό, να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει με τα αποτελέσματα που έχει πάρει, εγώ θα πω ότι αυτός που το πιστεύει μας κάνει πλάκα. Πολύ ωραίο. Πάμε αυτό στο παράθυρο. Ερώτηση. Ναι. Μήπως ήταν ένα μήνυμα κρυφό στο συνέστημα του Καρυπίδη, η καρδιά με πάει εμένα, ένα παράπονο του Άκη Μάντζιου. Ένα παράπονο. Ότι κοίταξε να δεις, πρόεδρε, άμα μου δώσεις τα εργαλεία και τα χέγγια με αυτό το λαό. Σε πάω να πάμε. Μπράβο, ναι, μπράβο, ναι, τώρα ωραίο, το παιχνίδι αυτό τώρα του τελικού, αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε κύπελο, κάθε τίτλος αλλάζει το πρεστή τη ομάδα, το budget, τη χρηματιστηρική αξία των συμμετεχόντων, εννοείται. Και εννοείται ότι αν ο Άρης πάρει το κύπελο και βγει η Ευρώπη, αυξάνεται και το budget. Όχι μόνο και το budget αυτό που θα δοθεί και τα λεφτά που θα εισπαρθούν. Μα φαντάζομαι διαφημιστικά, τηλεοπτικά. Να γνωρίζεις ότι την επόμενη χρονιά, αφού κατακτήσεις και θα μείνεις για πάντα στο παλμαρέ, στο μυαλό του Αργανού. Των παιχτών, δηλαδή αυτή η εικοσάδα. Πάμε, συγγνώμη, σου πω κάτι άλλο. Συγγνώμη, να σου πω λίγο κάτι και μετά πες τι θες. Πέρα το ότι θα μείνεις μια ζωή στην ιστορία με χρυσά γράμματα, ο παίκτης για τον ποδοσφαίρι, τι μιλάω. Εννοείται. Γνωρίζει ότι αν πάρει το κύπελο θα παίξει στο Europa Cup. League. Ναι, Europa League, ναι. Στο Europa League. Και αν αποκλειστεί, λέμε εκεί, θα πάει και στον τρίτο προκριματικό του Conference. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε, γιατί πέρα από το χαβαλέ των 50 χρόνων κτλ., ο Άρης έχει να πάει σε κύπελο 14, σε τελικό κύπελο 14 χρόνια. Εκτός αυτού, ναι, είναι και άλλα και τα κίνητρα. Ναι, μπράβο. Άρα, αυτό ξέρεις, λειτουργεί για μένα, λειτουργεί και έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, από τη μία, εγώ δηλαδή ήμουν αμάτως, θα έλεγα μάγκες. Μεγάλο κίνητρο. Και χαρείτε το. Τεράστιο το κίνητρο. Θα πάμε τώρα στο παράθυρο σα σπορ. Αν έρθει, τα υπόλοιπα είναι έτοιμα. Και άμεσα μετά το διαφημιστικό συνεχίζουμε εδώ την ωραία κουβεντούλα μας σήμερα.
αρνί σούφλας, γουρνόπλο σούφλας, κοντοσούφλι, κοκορέτσι, αρνί γιούρμπαση, αρνί παϊδάκια στη σκάρα, ζυγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη μελατοπίπερο, χορτόπιτες, γαλατόπιτες, τυρόπιτες, κουνέλι στη φάδο, κόκορα χωριάτικο με τουτουμάκια, κόκορα κρασάτο, κόκορα σούπα, κόκορα στο φούρνο με πατάτες φούρνου. Έχουμε και ωραίους μεζέδες, διάφορους και άλλους μεζέδες πολλούς. Μπριτζόλα χοιρινή σπίσελ, μπριτζόλα μουσχαρίσα, παϊδάκια αρνί, προβατίνα παϊδάκια έχουμε. Ζυγούρι ψητό σκάρα έχουμε, προβατίνα έχουμε, μουσχαράκι κοκκινιστό έχουμε. Έχουμε και γίδα γιούρμπαση, νέα δική μας αυτή η συνταγή. Γαλατόπιτες και διάφορες πίτες. Έχουμε γαλακτομπούρικα, πεντασπάνια, ριβανί, πεντασπάνια. Καταΐφια από γλυκά, μπακλαβάτες, γιατί ρε φίλε τώρα, γλυκό κιδόνι. Γιατί, και να σε καλά αδερφέ. Θα δίνουν ιδέες για σήμερα το μεσημέρι. Και να σε καλά αδερφέ. Παιδιά αλήθεια, νιώθω ότι έχω φούσκωμα στο στομάχι. Νιώθω ότι έχω τέτοια πείνα τώρα. Όχι, εγώ το ανάποδο έπαθα. Τι ρε. Θέλω να νηστέψω από σήμερα με όλα αυτά. Χολυστερίνη παντού. Ζούμε, ρε φίλε. Λοιπόν, έχω απάντηση, παιδιά, για την ερώτηση που έλεγε ο Γιάννης πριν. Ποιοι θα φάνε σήμερα τα περισσότερα σουβλάκια? Υπάρχει τεκμηριωμένη, εγώ αγαπώ τις τεκμηριώσεις, παιδιά. Ναι. Όταν λέμε ποιοι, το πάμε σε φυσικό, ναι, πρόσωπο. Ποιοι, ποια ομάδα φίλαθλοι. Α, μπράβο. Θα φάνε σήμερα, ήταν η ερώτηση, τα περισσότερα σουβλάκια. Την έβαλε ένας ακροατής. Ναι. Γιατί? Απαντάει ένας. Της ΑΕΚ. Παίζουν μόνο στη Super League. Στην Ευρώπη ούτε σε ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ, ούτε στο βόλεϊ, ούτε στο πόλο, ούτε στο handball. Αν αληθεύει, παιδιά, είναι θεϊκό αυτό. Αλλά δεν έχει πίτσα μπίρα καναπέ, έχει σουβλάκι καναπέ. Θα δουν τους άλλους. Φίλια εξίδες. Που όχι, είναι φίλε, πέθατε πράγμα για έξι. Καλή όρεξη. Έχει δίκιο. Από το μπάσκετ έφυγε προχθές. Ναι, από το βόλεϊ καιρό που έφυγε. Είπαμε, ντύθηκε πάω για εκ, ναι. Ναι, στο κύπελο Ελλάδος έφυγε. Στο χάτμπολ μου κάνει εντύπωση, δεν το παρακολούθησα τόσο πολύ φέτος. Είναι τόσο πεσμένη η στο χάτμπολ φέτος. Τέλος πάντων. Δεν το γνωρίζω. Όποιος θέλει πρωτάθλημα, παιδιά, λέει ο Νιόνιος από το Μπορντό, φέτος, αν θέλετε πρωτάθλημα, ανεβείτε τώρα στο άρμα του Άρη για τα play-off. Γιατί είναι και η πιο δύσκολη ομάδα, έτσι. Αυτά δεν μπορώ. Για τους διεκδικητές σε σχέση με τη Λαμία, λέω τώρα. Δεν το συζητάμε, καμία σχέση. Οπότε πώς έχετε τη λέτε, αυτό το διάστημα. Ναι. Πώς άγεστε και φέρεστε. Ναι. Στο δημοτικό, λέει ο Νίκος, είχαμε μάθει, παιδιά, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν η νομοθετική εξουσία, παρένθεση Βουλή των Ελλήνων, και η δικαστική εξουσία, Άρης Πάγος. Ας τα αφήσουμε, λέει, να λειτουργήσουν. Δεν θέλουμε να λειτουργήσουν. Εμείς θέλουμε να πάμε πριν λειτουργήσουν. Όχι, θέλουμε πραγματικά να λειτουργεί ο Άριος Πάγος. Να πάει η υπόθεση των Τεμπών στον Άριο Πάγο. Να πάνε όλα, εγώ λέω. Όχι Τεμπών. Εγώ λέω όλα. Α, τώρα μας φέρει. Όχι, εγώ λέω όλα. Πάντα έλεγα. Όλα να πάνε στον Άριο Πάγο. Okay. Εγώ θέλω, είμαι θεσμικό, θέλω οι θεσμοί να αποφαίνονται. Αν κάθε φορά που θέλει να παραβιάσει μια κυβέρνηση το Σύνταγμα, ναι, πηγαίνουμε στον Άριο Πάγο, άστο. Ναι. Στον Άριο Πάγο θα πάνε και οι τεχνικοί. Θα γίνουμε Ιράν. Γιατί χθες όλες οι εφημερίδες είχαν από τη δικογραφία για τα Τέμπη τις μαρτυρίες των εργατών στα σκαπτικά μηχανήματα. Και οι οποίοι είπαν στη δικογραφία μέσα και βεβαίως στις εφημερίδες από πού έλαβαν τις εντολές για να πέσουν τα πέλματα. Από πού? Θα πάνε. Διάβασε τα. Α, εσύ θέλω να μου τα πεις που τα ξέρεις. Εγώ στα είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Τα αμφισβητούσες. Εγώ ήξερα, είχα εικόνα και στα λεφτά. Δεν αμφισβητώ εγώ. Α, όχι, αμφισβητούσες. Δεν αμφισβητώ. Τώρα πάνε να αμφισβητήσεις τους. Όχι εγώ. Αυτοί που αμφισβητείτε όλοι. Πάτε τώρα να αμφισβητήσετε αυτά που γράφονται μέσα στη δικογραφία. Δείτε όνειρα. Υπάρχει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εντάξει, αφήστε τώρα. Πολύ ωραία. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Παναγιωτήδη. Εγώ θα πω κάτι που το λέω από τη Δευτέρα. Το ψέμα έχει πολύ κοντά ποδάρια. Συμβούλιο της Επικρατείας, το λέω. Ισχύει. Ισχύει. Το ξέρω. Ισχύει. Το 41% αυτό ήταν στα κοντά ποδάρια που είχαν τα ψέματα. Γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή, πάμε να αλλάξουμε λίγο τη ρότα. Τα νέα κάνανε μια τεράστια αποκάλυψη εχθές. Ναι. Και δεν κουνιέται φίλος σήμερα. Αμάν. Για τα τρένα. Βέβαια. Για πείτε, παιδιά. Και το τρένο που έβλεπε τα άλλα τρένα να περνούν. Καλά, δεν το είπαμε χθες το πρωί. Και μας φάνηκε περίεργο πώς γίνεται να σηκωθεί ένα τρένο που πάει από το Κιάτο στην Αθήνα με ένα τρένο που πάει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Προσπαθούν να παραδοθούν τα στοιχεία με το πόσο έτρεχε το ένα το τρένο. Ναι, ναι. Καλά κάνουν να τα δουν. Και δεν. Η τρένο σε. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Καλημέρα, λοιπόν. Γελάμε εμείς. Μην ξεχνιόμαστε. Γελάμε, θα κλαίγαμε, βέβαια. Εννοείται. Να τα λέμε. Όποιος είναι πρώτος, λέει, και παίζει με Μάτζιο, κατά τα δεύτερος. Τα στατιστικά λέμε. Λέει ο Στέλιος. Ψάχνω να βρω το Χρήστο, το φίλο μας στον Παναθηναϊκό. Είμαι σίγουρη ότι κάτι έγραψε. Πού θα πρέπει κάτι να σου λέει τώρα. Σε καλά, δεν μπορεί. Εγώ ελπίζω να.
Ένα ωραίο παιχνίδι. Τελικός είναι 50-50 είναι πάντα στο τελικό. Πάντα, πάντα, πάντα. Ο τελικός δεν έχει φαβορί. Ας το πάρει αυτός που εκείνη την ημέρα θα του θέλει περισσότερο. Όποιος θα αισθανθεί φαβορί, αυτός θα χάσει. Ναι, λοιπόν, ναι. Να τον διαβάσω. Βέβαια. Ό,τι θέλεις. Χρήστος, καλημέρα Κώστα. Καλύτερος εχθές ο Πανετολικός. Αδικείται από το σκορ. Αδικείται, τελικά ναι. Πήγατε τελικό, αλλά αν παίξετε. Ναι. Θα γυρίσετε, λέει, στη Θεσσαλονίκη με τρία γκολάκια. Θα. Καλή επιτυχία στη μεγάλη ομάδα της πόλης μας. Να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα για να είναι γιορτή η επόμενη Πέμπτη. Αυτό είναι πάνε. Παναθηναϊκός. Αλήθεια. Για τον Ολυμπιακό ούτε με νοιάζει. Επειδή είναι τσικνοπέμπτη και έχει πολλά καρναβάλια, φίλε, σε πιστεύω ότι είσαι Παναθηναϊκός σήμερα. Άκου λίγο για τον Ολυμπιακό ούτε με νοιάζει, λέει. Θα ήθελα σαν Παναθηναϊκό. Έτσι είναι, ναι. Να χάσουμε 0-3. Δεν θέλω, λέει, τους βαθμούς του. Κώστα, πες κάτι και για τον μπάσκετ. Χάσατε από μια άγνωση σε πολλούς ομάδα. Από τη Βαλτική χώρα. Άγνωστη. Καλή τσικνοπέμπτη. Άσε ρε φίλε τώρα. Από τη Βαλτική. Κοίτα τα χάλια σου τώρα. Κοίτα τα χάλια σου που δεν παίζεις που θέλουν να σου. Η μπάλα στο δοκάρι, εκπληκτική φάση για τον Άρη. Δοκάρι, δεύτερο δοκάρι για τον Άρη. Πόρες άφησε. Μες στα δοκάρια ρε. Τι γίνεται. Λοιπόν, ίγκυκεν η ώρα της τελευταίας πράξεως, της αποδόσεως των χρημάτων, λίγο πριν την αναρρίχησή σας εις των Μητροπολιτικών Θρόνων της Θεσσαλονίκης. Προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Μεθόδιο τον Α. Άγιε χαίρετε. Ήταν η επιστολή. Τι είπατε, στις 2 Ιανουαρίου του 2021, η πλαστή επιστολή, η οποία προέρχεται, λέγανε τότε, από το γραφείο της Προέδρου της Δημοκρατίας, σε έναν μάστορα εδώ πέρα, ο οποίος παρουσίαζε την επιστολή αυτή σε πιστούς. Γιατί έλεγε ότι δώστε μου λεφτά, εγώ θα τα πάρω από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα σας επιστρέψω όταν θα γίνω Μητροπολίτης. Καλά έκανε και τους τάρπαξε. Άμα ήταν αυτή. Αν ήταν αυτή το αφήγημα, αν ήταν αυτό, πολύ καλά έκανε και τους τάρπαξε. 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Καλά έκανε. 1,2 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά. Δηλαδή, οι άλλοι γιατί τα έδωσαν. Ένα από τα πρόσωπα τα οποία προωθούσαν και καλά έναν 68χρονο. Για Μητροπολίτη, ναι. με έναν κληρικό ακόμη, ναι, ναι. Και μάλιστα ένας από τους πιστούς πούλησε το σπίτι του, πούλησε ένα κίνητο. Ναι, γιατί, να λεφτά. Γιατί έδωσαν τα λεφτά. Ορίστε. Παρακαλώ, η ερώτηση τρίτη φορά. Βεβαίως. Γιατί έδωσαν τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί πιστεύουν ότι ξάνουν και εσένα και αρκετούς άλλους. Το ξέρεις ή το φαντάζεσαι. Γιατί είπανε γιατί τα έδωσαν. Ότι δεν υπάρχει σύνταγμα στη χώρα και μπορούμε να πηγαίνουμε στον Άριο Πάγο κάθε τρεις και λίγο για οτιδήποτε. Μάλιστα. Το ότι αν υπάρχει σύνταγμα στη χώρα, είπε ο Βαραγιάννης, δεν θα το εξηγήσει η Μαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης. Θα το εξηγήσει το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σωστά. Τώρα εσύ για ποιο λόγο θέλει σήμερα εσύ να μας ελπίσει. Αν υπάρχει σύνταγμα. Όχι, θα το εξηγήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν ένα νομοσχέδιο είναι συνταγματικό ή όχι, υπάρχει αρμόδιο τμήμα. Τι πρεμούρα είναι αυτή που σας έπιασε να μην γίνει. Άστο να πάει εκεί. Λοιπόν, τι φοβάστε ακριβώς. Γιατί δεν μας λες Μάραγδα. Εσύ τι φοβάσαι. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Λέω να πάει. Γιατί δεν πιστεύει το Συνταγμά σου ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το νομοσχέδιο. Μα γιατί μου το αναλύσει εσύ σήμερα. Γιατί δεν του λε. Ποιου. Γιατί δεν του λε. Ποιου. Αυτού. Ένα μηδέν. Γιατί δεν τους λες ποιους, κύριε, φτιάξτε το νομοσχέδιο σύμφωνα με το Σύνταγμα και εμείς εδώ είμαστε. Ωραία, εγώ ξέρω ότι είμαι σύμφωνα με το Σύνταγμα. Εσύ γιατί δεν θες να πάει στο αρμόδιο τμήμα να μας πει τελικά τι είμαι. Δεν έχω πρόβλημα. Α, ωραία, τέλος. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Πάμε παρακάτω. Επαναλαμβάνω. Μετά από μισή ώρα επειδή δεν έχω. Είναι όλα σε αυτή τη χώρα. Ούτως ή άλλως. Επαναλαμβάνουμε και από τα γραφεία μας. 350.000 επέστρεψαν πίσω γραφεία χθες τα νέα, δεν το λες όμως. Από το Brain Drain. Δεν τα λέμε. Δεν τα λέτε, κύριε Μαράγδα. Επιλεκτικά τα διαβάζετε. Δεν τα λέμε εμείς, δεν τα γράφουμε εμείς. Περίμενε λίγο. Γιατί επέστρεψαν. Δεν ξέρω. Γιατί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή με τις πολιτικές σας. Βρε, επέστρεψαν. Δεν υπάρχει πλέον μέλλον. Επέστρεψαν. Καλύτερα στον τόπο σου φτωχός παρά στο εξωτερικό φτωχός. Επειδή τα λέμε και τα γράφουμε. Πανολευθερίες είναι αυτές. Μία-μία συνεχώς. Να πούμε ότι μια που μιλήσαμε για νέα. Αν δεν κάνω λάθος, τα νέα είναι ιδιοκτησία του κ. Μαρινάκη, έτσι είναι. Πήρε και την ελευθεροτυπία τώρα. Πήρε την ελευθεροτυπία. Ποιο είναι τώρα το έργο. Το έργο είναι. Σμαράγδα. Μάλιστα. Το έργο είναι ότι η ελευθεροτυπία χθες ξεκίνησε από 350.000 ευρώ. Οι υποψήφοι αγοραστές ήταν δύο. Μαρινάκης Μελισσανίδης. Και έφτασε στα 8 εκατομμύρια ευρώ. 8 εκατομμύρια ευρώ πήρε το σήμα κτλ. Και γράφει ο Πανούτσος χθες. Γράφει ο Πανούτσος χθες. Λέει, δεν πίστευα ότι θα φτάσει σε αυτό το ποσό. Το γεγονός ότι μπήκε και ο Μελισσανίδης κάτι σημαίνει. Αχα. Το γεγονός ότι ο Μαρινάκης παίρνει την ελευθεροτυπία ίσως σημαίνει το που θα κινηθεί το επόμενο διάστημα πολιτικά. Και λέει επίσης ότι δεν ξέρω αν τα έδωσε αυτά τα χρήματα για την εφημερίδα
ή αν τους ενδιέφερε τόσο πολύ το αρχείο της εφημερίδας. Μου κάνε πολύ μεγάλη, έτσι, μου προκάλεσε πολύ μεγάλη, πώς θα το πω, έκπληξη αυτή η ανάρτηση του Πανούτσου. Ναι, και ο οποίος κάτι γνωρίζει όσον αφορά το αρχείο τουλάχιστον της εφημερίδας, έτσι. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα για αυτό που λέγαμε. Επαναλαμβάνουμε. Άρα πήρε και ακόμη έναν τίτλο. Ναι, αυτός είναι τίτλος συγκεκριμένος κιόλας. Μαρινάκης πήρε ακόμη έναν τίτλο δηλαδή του Μελισσανίδη. Τώρα, πού θα φανεί, πού θα χτυπήσει ο κύριος Μαρινάκης όσον αφορά το μηντιακό στερέωμα και πού θα πάει πολιτικά, αν θέλεις, με αυτούς τους τίτλους των εφημερίδων που έχει, είναι άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Μελισσανίδης έχει εμπλακεί ποτέ ξανά. Ναυτεμπορική. Α, μάλιστα. Ναυτεμπορική. Δεν το ήξερα. Επαναλαμβάνουμε και από τα γραφεία μας στην Ελληνική Δημοκρατία αλλά και από την οικονομική εφορία της Πετράκη. Και κάποιος το διαβάζει αυτό τώρα και δίνει λεφτά από αυτό το λιβελογράφημα. Ναι, δίνει λεφτά. Ναι. Λοιπόν, ότι πρέπει άμεσα αυτή την εβδομάδα μέχρι Πέμπτη, Πέμπτη με μικρό, να βρείτε τον Α εγγυητή οπωσδήποτε και άμεσα τους άλλους δύο, με την κίνηση αυτή της 15 του μήνα κατεβαίνοντας στην Αθήνα μαζί τους, θα λάβετε την Α δόση των 1.200.000. Τι είναι αυτά που λέει. 1.200.000 ευρώ. Έπειζε ο Άρης χθες. Είναι δυνατόν. Τι μας νοιάζει μας τώρα τι κάνει η ελευθεροτυπία. Να πηγαίνεις εσύ. Όχι, δεν είναι ελευθεροτυπία. Να πηγαίνεις εσύ σε πιστούς. Και να ζητάς λεφτά επειδή θα σου τα δώσει τα λεφτά αυτά. Όχι. Το κράτος, η Προεδρία της Δημοκρατίας. Όχι, όχι, όχι. Ντροπή, το αφήγημα ήταν ότι δώστε λεφτά, δώστε τα λεφτά να συνδείξουμε τώρα τον άνθρωπο να βγει Μητροπολίτης, γιατί μετά θα σας σπάσει business της Εκκλησίας στην πόλη. Βεβαίως. Είτε είναι αυτά. Γιατί δεν τα λέτε, ρε παιδιά, τώρα βεβαίως. Δηλαδή. Να τελειώσω όμως. Δεν τελείωσα. Δεν χρειάζεται να μας διαβάσει. Άκου λίγο. Εδώ βγάζουμε την ψυχή μας. Πάμε να πούμε ποιο είναι το αυτό που κατάλαβε ο Παναγιωτίδης. Για ποιο λόγο δίνανε οι άνθρωποι αυτά τα λεφτά. Ναι, άστε τι λέμε. Για το μετά. Για σένα λέω. Για το μετά. Γιατί άμα γίνει Μητροπολίτης ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Μπράβο. Μετά θα με βολέψει. Μου σπάσει, θα με βολέψει. Θα μου δώσει business και τα λοιπά της Εκκλησίας. Θα με βολέψει, καλά κάνανε και τους τα φάγανε. Καλά κάνανε και τους τα φάγανε. Άμα ο σκοπός ήταν αυτός, δηλαδή να σε δωροδοκίσω, να γίνεις εσύ τώρα, ας πούμε, να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά μετά θα έρθεις εσύ και θα μου δώσεις, θέλει να πω συγκεκριμένες business ή θα εκτεθούμε. Λες. Δηλαδή, σύμφωνα με τις λογικές τώρα αυτές. Αυτή τα είπανε, παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Όχι, άκουγα στο το καλά κάνανε. Εντάξει, εννοείται, ο καθένας σας. Ο βρίσκεις, θέλω να πω, και τα κάνεις. Εντάξει, ναι. Έχει δύο αναγνώσεις. Αυτό όμως πήγα να πω, ότι βρίσκεις και τα κάνεις. Ναι. Δηλαδή, είμαστε μπάχαλο παντού, έτσι. Εγώ όμως τώρα δεν ξέρω ποιοι σπρώχναν ποιον, γιατί εγώ πιστεύω προσωπικά ότι οι αυτοί που πλήρωναν σπρώχνανε το σύστημα. Και όχι το σύστημα του τράβηξε τα λεφτά. Και έλα να με πείσεις τώρα, εσύ το αντίθετο. Εγώ, εκείνο που με απογοητεύει. Όχι εσύ προσωπικά. Χρησιμοποιώ δεύτερο ελληνικό. Εκείνο που με απογοητεύει είναι ότι παλεύουν πώς να είμαστε εσύ όλοι φορολογούμενοι που είμαστε στην εργατιά και έξω. Είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο, δεν με απασχολεί αυτό. Όλοι εμείς παλεύουμε να κάνουμε ένα κράτος δικαίου, να αναφέρουμε κάτι καλύτερο για τα παιδιά μας και συνέχεια σκοντάφτουμε πάνω σε τέτοιες καταστάσεις. Και τι λέμε τώρα, ότι οκ, okay, το δεχόμαστε γιατί το σύστημα είναι ένοχο και οι συνθήκες της ζωής που το είπε ο Στέλιος Καζαντζίδης πριν 40 χρόνια. Δεν καταλαβαίνω τι. Άντε με κοινωνία. Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά, οπότε γι' αυτό και μια χαρά ελύσομαι. Πάμε παρακάτω. Πες το Νάρη, λέει το κύριο Παναγιώτη. Είναι διτό αυτό. Είναι αφίδρομο. Πες το κύριο Παναγιώτη. Εγώ τώρα δεν θα πω στα παιδιά. Ό,τι θέλει ο φίλος. Καλά να πάθουν αυτοί. Καλά να πάθουν οι άλλοι. Εσείς και οι άλλοι. Και μετά να τους πω τραγουδίστε τον εθνικό ύμνο. Είναι αφίδρομο. Το ένα λες ρε τους καημένους. Και το άλλο είναι εσύ καημένε τα δώσες. Γιατί κάποιοι τα δώσαν από την καλή τους καρδιά. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση κάποιοι να μην τα δώσανε. Για να έχουν μετά. Ποιος έδωσε εγώ δεν λέω ρε τους καημένους. Εγώ λέω ποιος επιτρέπει σε αυτόν τον άνθρωπο να εκμεταλλευτεί τον όποιον με το μικρό του το μυαλό θέλει να γίνει βεζίρης στη θέση του βεζίρη. Εγώ το βλέπω αλλιώς. Υπάρχει κράτος, υπάρχει ευμεμούμενη πολιτεία. Τους πιάνει. Δεν σα αρέσει δεν αυτό. Δεν του έπιασε όμω. Ε, αφού του έπιασε, πώ συζητάμε για αυτό. Όχι, κατόπιν εορτή. Ε, πότε γίνεται. Δηλαδή, η Σμαράγδα έχει την εμπίστοση ότι κάθε Έλληνα πρέπει να έχει ένα αστυνομικό από πίσω του. Αυτά και τα λεφτά πιστεύει ότι θα τα πάρει κάποιο. Να μην τα πάρουν. Πίσω. Εγώ εύχομαι να έχουν φαγωθεί. Όχι. Εύχομαι να έχουν φαγωθεί. Αυτό που θα μπει φυλακή, μήπω είναι αυτό με τα τηλέφωνα που δίνει εντολέ και α είναι στη φυλακή δεν και κάνει τσιμπούσκε και δεν έχω πιστεί. Α πάει στο ακροατήριο να μάθω. Γιατί για μένα, α πούμε. Κυρίως τον έσπρωχναν σε αυτό το μονοπάτι παρά τους έσερνε μαζί του. Οπότε σπάει και αυτό στο ακροατήριο, όσοι είμαστε δυσμικοί, και εκεί θα μάθουμε την αλήθεια. Τώρα, να πούμε λέει στον κύριο Παναγιωτίδη. Μάλιστα, ό,τι θέλει ο φίλος. Για το θέμα της ελευθεροτυπίας. Ότι υπήρχε και μια τρίτη εταιρεία κυπριακών συμφερόντων, η οποία σταμάτησε στα 3.400.000. Ναι, έμειναν οι δύο. Έμειναν οι δύο. Ποιανού συμφερόντων λέει ήταν η τρίτη. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γιατί το γνωρίζει ο κύριος εδώ. Ποιανού ήταν. Σαβίδη. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Και ποιος μας λέει εμάς. Έτσι λέει ο φίλος. Δεν μπορώ. Έτσι λέει ο φίλος. Όχι, από πού βγαίνει αυτό. Ποιος είναι ο φίλος, πού το ξέρει. Είναι τι είναι αυτά που λέμε στον αέρα. Γνώστης ήταν.
Τι γνώστη, πιανού. Γιατί ο Σαββίδης δεν έχει εφημερίδες. Τι είναι αυτά που λέμε στον αέρα, αφιλτράριστα, όχι. Κάτσε, παιδί μου, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, θέλει ο καθένα. Όχι, 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 γιατί εγώ το ζω από τη Δευτέρα, ναι. Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Ο καθένα πετάει ό,τι θέλει. Περίμενε, ρε παιδί μου, θα τον μαλώσω εγώ. Αλλά επειδή είναι πολύ αξιόπιστη πηγή. Και ο Σαββίδης, ο κύριος Ιβάν, έχει εφημερίδες, έχει το Έθνος, έχει την Τημέρα. Ποιο είναι, πε του, με ονοματεπώνυμο του. Με ονοματεπώνυμο. Ο Μανώλη, ο φίλο μου, ο Μανώλη, α μα γράψει. Επίθετο. Που το ξέρει, βεβαίω, το πω. Τώρα, και τι είναι η ειδικότητά του. Και τι, έτσι θα απειλήσει, θα απειλήσει κάτι ακροατή με το όνομα του επιθετό. Δεν απειλώ. Ο κύριος Παναγιωτήδης, μήπως δεν χρειαστεί να πετάνε το. Πετάνε λάσπη. Μήπως δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ποιες ήταν οι εταιρείες. Εγώ σε όλα τα site που ανοίγω και τώρα βασικά λέει έναντι του κυρίου κοντά στο Μελισανίδη. Άντε γιατί πολύ με τη λάσπη. Άντε γιατί. Γιώργος, καλημέρα στην παρέα. Βρε Βαργιάννη μου, δεν είστε ήρεμοι οπαδοί όπως λες. Απλώς δεν έχετε ταξιδέψει κάπου για να σας δούμε, παραδείγματος χάρη. 30.000 πήγαμε στην Αθήνα, ρε φίλο. Τι λες να πούμε τώρα. Παραδείγματος χάρη λέει, τελικό Ευρώπη είσαι εκτός μας. Πήγε ο ΠΑΟΚ. Τελικό Ευρώπη. Ποιος είπε ότι είναι ο ΠΑΟΚ της. Πήγε ο Ολυμπιακός. Πήγε ο Παναθηναϊκός. Το 71. Ο αντίπαλος Παναθηναϊκός είναι. Ρε παιδιά, το αν ο παδός του Άρη έχει μανούρες, άστο. Άστο να το κρίνουν οι υπόλοιποι που βλέπουν ποδόσφαιρο. Πες στο φίλο σου ότι δεν εξάγεται αυτό που μας λέει. Από πουθενά. Απειλώ λέει τους ακροατές. Ποιος Μανώλης ρώτησα εγώ. Και από πού το ξέρει. Και είναι και γνώστης μας είπες. Αυτό δεν το βλέπω. Όλοι γνώστες είναι. Δεν το βλέπω από πουθενά, Κώστα. Σοβαρά τώρα μιλάω. Εντάξει, παιδιά, μισό λεπτό λίγο. Ναι, ψάξε ό,τι θέλεις. Καλημέρα στο Μάκη τον Έξαργο. Ήποπτο το μήνυμά σου, ύποπτο. Θα το διαβάσω όμως. Μη στεναχωριέσαι, απλά είμαστε σε άλλο τώρα θέμα. Καλημέρα. Η συνταγματικότητα ενός νόμου κρίνεται, λέει, από το Συμβούλιο της Δημοκρατίας. Και όχι από τον Άριο Πάγο. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, συγγνώμη, έκανα λάθος για το τμήμα, δηλαδή θα μαλώσουμε. Είχε τη λογική. Εγώ είπα να πάει στα όργανα. Το ΣΤΕ, λέει ο Δημήτρης, είναι αρμόδιο για κρίση και ερμηνεία του συντάγματος. Βαραγιάννη, άντε, ζαλίστηκες, λέει, σήμερα από την πρόκριση. Ναι, ζαλίστηκα, αλήθεια. Αλλά στην ουσία της κουβέντας, εγώ επιμένω να πηγαίνουν όλα στα όργανα, τα θεσμικά που έχει η χώρα, και όχι να κρίνει ο κάθε τυχάρπαστος, ας πούμε, από ένα μικρόφωνο ή ξέρω εγώ από το κόμμα του μέσα, αν είναι κάτι συνταγματικό ή όχι. Αυτό λέω. Τώρα είναι το τμήμα, ναι, είναι το Συμβουλίο της Επικρατείας. Α, λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Α, παρακαλώ, δεν πιστεύω να δικαιώσεις τώρα. Γιατί... Όχι, δεν τον δικαιώνω. Ίσα-ίσα δεν τον δικαιώνω. Καθόλου δεν τον δικαιώνω. Το αντίθετο, μάλιστα. Και νομίζω θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που διατυπώνουμε. Για πες. Γιατί ο ελεύθερος τύπος λέει, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και δεν πιστεύω να μην το ξέρουν αυτοί, ότι ο πληστηριασμός ξεκίνησε από αρκετά χαμηλά, 370.000 ευρώ, με τους διοικητές να είναι τρεις. Μαρινάκης, Μελισανίδης και ένας ακόμα που δεν μάθαμε την ταυτότητά του. Ποια εταιρεία είναι, ρε παιδί μου? Που δεν μάθαμε την ταυτότητά του. Ένα άτομο ήταν, δηλαδή, πρόσωπο. Που δεν μάθαμε την ταυτότητά του, έτσι γράφει ο ελεύθερος τύπος. Γιατί... Έτσι γράφουν το ευρύ και σε άλλο site. Ναι, ρε παιδί μου, okay. Γιατί βλέπω ότι οι εταιρείες που γράφουν είναι, ας πούμε, οι ονομασίες των εταιριών. Alter Ego, ξέρω εγώ, Pegasus, έτσι, ξέρω εγώ κτλ. Ναι, βέβαια. Τηλέτυπος. Ναι. Δεν το βρήκα. Ποια, το όνομα της εταιρείας τεράστιο, δεν το λέμε. Δεν όχι, άλλο λέω. Δεν γράφεται. Ωραία. Δεν υπάρχει. Ποια είναι η εταιρεία που έχει ο κύριος Σαββίδης σε αυτά, Άρη, θύμισε μου πώς τη λένε. Η Ντιμέρα δεν είναι. Η Ντιμέρα. Δεν θα υπήρχε λοιπόν η Ντιμέρα. Ωραία, αυτό θα δούμε. Άρα αφού δεν υπάρχει. Είναι κακό να μπήκε και να μην. Όχι, γιατί πετάμε ό,τι να είναι στον ανεμιστήρα. Ναι. Έτσι. Καταστρέφουμε ανθρώπους. Υπόλοιψη. Σιγά, χρησιμοποιούμε και συμπαθεί. Άσε τα σιγά. Ναι, συμποθούμε... σιγά. Ακόμα περιμένω το επίθετο του Μανώλη του Γνώστη και να μα πει. Γιάννητς. Και ποια είναι η δουλειά του. Χρησιμοποιούμε και. Όχι, χρησιμοποιούμε και συμπαθεί ζωάκια. Δηλαδή τώρα, γιατί φταίει ο ουρακοτάγκος να μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση, ας πούμε. Πολύ ωραία τα λέμε. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, ξέρεις τι, ότι... Απλά φοβάμαι μην μου έρθει τώρα καμιά επιβεβαίωση ότι όντως ήταν μέσα. Αλλά... Και μετά. Ναι, βεβαίως. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται, ο ανεμιστήρας επειδή δουλεύει. Μα δεν είπαμε κάτι κακό. Το ότι μπήκε σε μια. Σε ένα πληστηριασμό. Ποιος, και... εσύ το έφερες εδώ από το πουθενά. Δηλαδή, πάλι βάζεις το Σαββίδη κάπου που δεν υπάρχει. Καταρχάς, δεν λες πάλι καλά που μιλάει κάποιος το Σαββίδη. Τόσα χρόνια στην πόλη έχουμε να τον δούμε τον άνθρωπο 5 χρόνια. Δεν πειράζει. Ακούγεται που και που, ρε παιδιά. Φαίνεται αυτό που κάνει, φαίνεται. Δεν χρειάζεται να εμφανίζει το ίδιο. Αν κάποιο θέλει να εμφανίζεται για να δηλώνει την παρουσία του, είναι άλλο θέμα. Ναι. Ο Σαββίδης προφανώς δεν έχει αυτή την ανάγκη τώρα. Το κάνει η ομάδα γι' αυτό. Συγχαρητήρια στον κύριο Σαββίδη, λοιπόν. Συγχαρητήρια. Που ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ζάγκρεπ και διεκδικεί μία θέση στου 8 ναι. του Conference League που το κοροϊδεύαν κάποιοι. Όχι, ο πρωτοπόρο του ελληνικού πρωταθλήματο ΠΑΟΚ. Να τα λέμε. Που το κοροϊδεύαν κάποιοι, αλλά παίζουν σήμερα εκεί. Ναι, ναι. Ε? Σε ένα γήπεδο, λέει, το οποίο το 12 χτίστηκε
Ανακατασκευάστηκε εκεί γύρω στο 90. Έγινε ένα σεισμό το 20. Η κερκίδα μεγαλύτερη, το βόρειο τμήμα που χωρά 10.000 φιλάθλους, δεν λειτουργεί λόγω στατικότητας. Ναι, δηλαδή όπως βλέπεις τις κάμερες, ουσιαστικά εκεί που βλέπεις δεν έχει κόσμο καθόλου. Εκείνη με μια μεγάλη κερκίδα. Είναι παλιό γήπεδο, μεγάλο στίβος. Διάβαζα χθες έτσι ένα ρεπορτάζ. Και ναι, δεν λειτουργεί. Γι' αυτό και ενώ είναι, ρε παιδί μου, έδρα, είναι το τελευταίο γήπεδο το οποίο χρησιμοποιούσε η Εθνική Ιουγκοσλαβίας τότε και το γήπεδο από το οποίο θρυλείται ότι ξεκίνησε ο εμφύλιος της Ιουγκοσλαβίας, εκείνο το μάτς το αμίμητο με τον Ερυθρό Αστέρα τότε. Αυτό είναι το γήπεδο στο οποίο αγωνίζει το ΠΑΟΚ σήμερα. Μάλιστα. Τι λένε τα προγνωστικά? Τα προγνωστικά τι λένε? Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Θα πει ο Σαλμπικίδης, το Καρφός και θα φύγουμε. Α, μπράβο. Τελειώσαμε, Βιερίνια. Όπως έχει ξαναγίνει. Βιερίνια. Τα προγνωστικά τι λένε? Η Δυναμό εννοείται ότι είναι μια δύναμη, είναι μια αξία, αλλά φέτος έχει πολλά κι αυτή. Δηλαδή είναι τέταρτη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι τρίτη μετά από Ριέκα Χάιντουκ. Τρίτη ή τέταρτη. Ναι, η τρίτη ή τέταρτη, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ριέκα Χάιντουκ φέτος είναι καλύτερες, γιατί αυτές είναι παραδοσιακές ομάδες. Τώρα δεν ξέρουμε άλλες από την Κροατία τόσο δυνατές. Mm-hmm. Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ στις γραμμές του και σε όλα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κωστή του Πετρωτού, ναι, είναι πιο ομάδα από αυτή την Δυναμό την φετινή. Ναι. Υπάρχει ένα πλεονέκτημα. Υπάρχει ένα ντεσού, ένα σουσού που λέμε ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει σήμερα ενδέχεται να αλλάξει προπονητή η Δυναμό. Έτσι, Τάκη Λεμονή για Δυναμό. Α, οκ, okay, εντάξει, ωραία. Τάκη γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Πάντως, παιδιά. Πάει χωρίς αμάτα ο ΠΑΟΚ, έχει άλλες ελλείψεις. Εντεκάδα έχετε? Έχει ελλείψεις, ναι. Εντεκάδα πιθανή. Δεν έχει Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη και. Καλά, δεν έχει Σάστρε που δεν ήταν δηλωμένο ούτως ή άλλως. Δεν έχει Κόγκ. Δεν έχει Κόγκ, δεν έχει Μιχαηλίδη, δηλαδή δύο. Έχει ελλείψεις. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει ελλείψεις. Α πούμε από τον ΠΑΟΚ, επειδή μου είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα έχει τον ΠΑΟΚ του Δεκεμβρίου. Κοίτα, εγώ εντεκάδα βλέπω Κοτάρσκι και Τζιόρα, Κουλιεράκι, Ότο, Βιερίνια. Βιερίνια. Ναι. Σε αυτό το μάτς. Ναι, για αρχή τουλάχιστον. Ο 38χρονος Βιερίνια. Εγώ το βλέπω για αρχή. Ο 36χρονος Τάισον. Τάισον Κωνσταντέλια Ζιβκοβίτς. Κάρφωσε τη Λαμία. Μετέως Τόεφ Μπράντον. Και δεν ξέρω, είπε ο Κουλιανός χθες, τον άκουσα, κάτι που και εμείς λέμε εδώ το πρωί στην εκπομπή, το ρωτάμε τουλάχιστον, ότι θα ρωτούσαν τον Λουτσέσκου αν βλέπει τον Despotov Center 4. Εγώ θεωρώ ότι με τον Σαμάτα, τον οποίο δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει, αν και σε ποιο παιχνίδι, ναι, ίσως είναι και μια λύση και αυτή. Πάντως αυτή είναι η δεκάδα που βλέπω εγώ. Τώρα αν ο Λουτσέσκου θέλει να κάνει κάποια έκπληξη με Σβάμπ Τσιγκάρα ή οτιδήποτε άλλο, θα φανεί. Θα φανεί. Σίγουρα αργότερα, μέσα στη διάρκεια της ημέρας, θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το παιχνίδι. Ναι. Αυτό. Ο Ζαΐρης μας έλεγε πάντως προχθές το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχει μια τριπλέτα πολύ καλή Δυναμό. Το ρωτήσαμε μαζί με τη Σμαράγδα. Γιώργο, ένα σε κάθε θέση και μου λέει όχι. Μας είπε όχι, είναι η τριπλέτα μπροστά της επίθεσης. Άρα θα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ πολύ όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Μέχρι. Δεν το φοβάμαι τον ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας, Κωστά. Στα εντός έδρας το φοβάμαι περισσότερο. Να πούμε ότι σε αυτό το φετινό ταξίδι του ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη φορά που θα αντιμετωπίσει ομάδα από την Κροατία. Πάντως, παιδιά, να σας πω εγώ την αλήθεια και να πάμε στο δελτίο όντως. Τον φετινό τον ΠΑΟΚ δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω. Δεν μπορώ, δηλαδή εγώ έχω το άγχος μου για απόψε. Καλά κάνεις. Ευχαριστώ. Θα το χρειαστείς. Title Edition με τον Άρη Παναγιωτίδη. Τη συνέχεια σε λίγο. Μεγάλο χωρίς λακτώση αγάπη μου. Και δεν καφέ είναι καφέ. Δύο διασπωμένη κούπα στο ράφι μου και πάγω τόσο για παρθέ. Άβραστο ρύζι, φακές, λιναρό σπορό, κόντεψα να μείνω μισή. Μπάρες με τζίντζερ, πια και ήλιο σπορό, τσάι από άγνωστο νησί. Καλημέρα, φίλε Άρη. Καλημέρα. Δεύτερη ώρα, 12 λεπτά μετά τις 7. Σμαράγδα, Κώστας και Άρη στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95 και 5. Τρεις Ζαλούν στις 6.
Κώστα, από την αρχή θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ναι, ωστόσο μας πήγε ζήτηση αλλού. Ναι. Γιατί Ζαμόρα και όχι Σαβέιρο χθες? Του Μπουκάτσι, γιατί Τούμπα. Ήταν έκπληξη αυτή. Σοβαρά τώρα. Ένα παιχνίδι. Είδες κάτι, κάτι, δηλαδή, ναι, κατάλαβες τι είπα. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα ότι ο Μάτζιος ήθελε την επιθετική, τους καλούς επιθετικούς αυτό το διάστημα, όπως είναι ο Φετφατζίδης και ο Ζαμόρα. Ναι. Στο, συγγνώμη, ο Φετφατζίδης και ο Σαβέιρο. Ναι. Στο δεύτερο μέρος. Mm-hmm. Μετά το 60. Ναι. Αναλόγως πώς θα του πήγαινε το μάτς. Ναι. Οπότε για μένα πολύ ορθώς, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Θα κρατούσα τα καλά μου τα όπλα, τα φορμαρισμένα αυτή την περίοδο. Ναι. Όπως είναι τα δύο, οι Wingers τώρα, έτσι. Ισχύει, και στη θέση, ας πούμε, που δεν ξέρω πώς θα πήγαινε και ο Μανού για να βάρω και δεκάρικο με το Φετφατζίδη. Ναι. Αλλά ανεβασμένοι αυτό το διάστημα είναι ο Σαβέιρο και ο Φετφατζίδης. Τους κράτησε γιατί το μάτς θα μπορούσε να πάει σε μια άλλη λογική. Ισχύει. Και θα μπορούσε να τους χρειαστεί στο δεύτερο ημίχρονο. Και πολύ ορθώς. Ναι. Ναι, ήταν έκπληξη αυτό ότι δεν ξεκίνησε ο Σαβέιρο. Τουλάχιστον για μένα θα μου πει: εντάξει, ναι, δεν είμαι ούτε προπονητής, ούτε ο Μάτζιο σίγουρα. Κάτι ξέρει περισσότερο ο άνθρωπος. Αλλά ναι, ήταν έκπληξη η μη χρησιμοποίηση του στο αρχικό. Βασικά, εγώ θα ήθελα να εμένα βάλουμε... μου αρέσει βέβαια ο Ζαμόρα. Ναι. Θα ήθελα να βάλουμε αρκετούς Αριανούς, ας πούμε, στο κάδρο να μας πούνε πώς το βίωσαν χθες. Πίστεψαν, ας πούμε, ότι κινδυνεύει ο Άρης με τον τρόπο που στήθηκε, με τον τρόπο που πήγε το παιχνίδι. Και μια εξήγηση ακόμα το Δημήτρη σε αυτό είναι ότι δεν έπαιξε με ΑΕΚΟ Ζαμόρα, ήταν ξεκούραστος. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη. Άλλη μια εξήγηση. Θεσσαλονίκη, κόσμος, πανηγύρι, χαρά, αποτέλεσμα είναι έννοιες οι οποίες δεν έρχονται πολύ συχνά μαζί. Ναι. Γι' αυτό και βλέπεις, παιδί μου, τις ομάδες μας, δεν το λέω για τον Άρη, αλλά με βάση το χθεσινό παιχνίδι, βλέπεις ότι οι ομάδες μας, παιδί μου, σε τέτοια παιχνίδια. Έχουν βάρος, ρε παιδί μου, έχουν βάρος μέσα τους. Δηλαδή είναι πιο βαριά τα πόδια. Θα μου πεις εδώ κρίνεται μια χρονιά, ενδεχομένως και ένας τίτλος. Αλλά βλέπεις ότι είναι βαρύς. Δηλαδή, καλά φαντάζεσαι το Άρης εφές τόσο φρέσκος. Να είχε, ας πούμε, δεχτεί τον γκολ στο 85 και στα πέναλτι να αποκλειστεί. Άστο. Τι λέτε τώρα, δεν πάτε καλά. Δεν τα ρισκάρεις με τίποτα. Οπότε μια χαρά το πήγε ο Άρης γενικώ στο θέμα χθες. Μπράβο στον Κάρι. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα αναγκαστούν, ας πούμε, κάποιοι που και εμείς αποκαλούμε σκουλίκια μέσα στον οργανισμό, θα αναγκαστούν να του φιλήσουν το χέρι. Πλέον. Έτσι. Λες, τι άλλο θες να κάνει. Σου πήρε την ομάδα από την Τρίτη Εθνική, παίζει πλέον σε τελικούς κυπέλου, είναι εύκολα μέσα στις θέσεις οι οποίες οδηγούν Ευρώπη όταν η Ελλάδα πάει, ας πούμε, κανονικά και έχει τις πέντε θέσεις κτλ. Τι άλλο θες να κάνει ο Καρυπίδης, θα παίρνει και το Champions League με 22 εκατομμύρια. Βασικά... παίζει με ομάδες οι οποίες έχουν τριπλάσιο budget. Ξέρεις, στα 71 ο ΠΑΟΚ, 56 συγγνώμη ο ΠΑΟΚ, 58 η ΑΕΚ, 71 ο Παναθηναϊκός, 116 ο Ολυμπιακός. Ξέρεις τι πιστεύω. Ω, παρακαλώ. Δεν θα του φιλήσουν το χέρι, απλά θα κάνουν ησυχία. Και θα περιμένουν. Εμείς όμως τους θυμόμαστε με όνομα και επίθετο. Ναι. Και αν δεν το φιλήσουν το χεράκι αυτό να τα πάει καλά, δεν θα περάσουν καλά στο επόμενο διάστημα. Καλά, γιατί τους θυμόμαστε, είπαμε, με ονόματα και επίθετα. Είναι κακό πράγμα που η προσωπολατρία γενικότερα τώρα. Και όχι, δεν το πάμε σε αυτό. Το πάμε στην αποδόμηση χωρίς λόγο. Κατάλαβες. Οποιοδήποτε είδη δεν είναι πάνω από την ομάδα. Βέβαια, δεν διαφωνώ. Εγώ δεν έχω κανένα καρυπίδι πάνω από την ομάδα. Πάνω είναι η ομάδα. Αλλά αυτή η στήρα, ας πούμε, κριτική. Καλά, ναι, εντάξει. Επί σειρά ετών. Περάσαν 8 χρόνια. Και δεν βαρεθήκατε. Και σε σειρά ομάδα. Και με ένα πρόεδρο ο οποίος ακόμα μια προσφυγή δεν έφαγε, ρε φίλε, από ένα ποδοσφαιριστή του. Ένας Μήτρογλου ήταν. Και ξέρουμε όλοι για ποιους λόγους. Οπότε καθίστε λίγο καλά, φιλήστε τώρα τα χεράκια, σιγά σιγά. Αν και ξέρω ότι θα χαθείτε, θα σας χάσουμε για λίγο καιρό από τον αέρα. Αυτό είπα εγώ. Ναι, αλλά τους θυμόμαστε. Θα κάνουν ησυχία. Ναι, αλλά εμείς είπαμε τους θυμόμαστε. Με όνομα και επίθετο. Mm. Κατάλαβες. Οκ, okay, κατάλαβα τι λες. Κωνσταντίνος, καλημέρα παιδιά από Έντεσον ΠΑΟΚ στο σχολείο. Τώρα πήρα τον Αλέξανδρο Σμαράγδα. ΠΑΟΚάρα με 30 βαθμούς. 30 βαθμούς θερμοκρασία εννοεί. Πού έχει 30 βαθμούς. Αυστραλία. Αυτό μας εκνευρίζει κάθε μέρα, έτσι. Πραγματικά τα στέλνει μηνύματα. Να τα λέμε αυτά. Μπράβο στο Βαραγιάννη. Ευχαριστώ, παιδιά. Για χθες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εγώ έπαιξα. Χα καλή, να είστε καλά, λέει, και να φάτε λίγο σήμερα. Τσικνοπέμπτη. Θα σκοτωθούμε. Αυτό το στιγμιότυπο το και εγώ έπαιξα οτιδήποτε άλλο. Μου λέει, καταρχήν να σου πω, δώσω χαιρετίσματα από τον Δημήτρη του Δραγόγια. Γεια σου, Δημητάκη. Σε περιμένει για ψάρεμα. Αγαπώ πάρα πολύ. Λέει στα ψακούδια το καλοκαίρι. Σε έναν άλλο συνάδελφο πάω τώρα, στην Έρτσο, πάνω τον Πλέτσο, ο οποίος είναι πολύ αγαπημένος, μου έχει πει ένα φοβερό σκηνικό. Ναι. Πριν από χρόνια πολλά, παίζει στον ΠΑΟΚ επιθετικός ο Τζόνι Αναστασιάδης. Το θυμάστε, Τζόνι Αναστασιάδη. Επίσης, μεγάλη μορφή. Για σκόρερ τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Έβαλε περισσότερο από το Σαμάτα, είναι γεγονός. Υπήρχε ένας ο οποίος τον αντιπαθούσε παθολογικά. Είναι αυτό που λέμε ότι περιμένουν να κάνει στην κέλα. Για να σε βρίσω, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, παίζει ένα μάτσο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκό και κλεισμένο των θυρών. Έτσι. Νομίζω ήταν με την Τιρόλ, είναι με μια Ιταλική που ήρθαν και μας κέρδισαν εδώ 0-2. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνει το παιχνίδι και βγαίνουν οι παίχτες έξω. Okay. Και είναι ένας εκ των φιλάθρων των μαζεμένων που ήταν έξω με ραδιοφωνάκι, γιατί τότε ούτε συνδρομητικά ούτε τίποτα.
Αν δεν είχε το μάτς δηλαδή. Τίποτα. Ναι. Τίποτα. Και... και βγαίνει ο Αναστασιάδης και του λέει: Τζόνι, μεγάλη μπάλα πάλι σήμερα. Έμαθα. Έμαθα. Του λέει ο άλλος: Εμένα καλύτερα να με βρίζεις παρά με να μυρωνεύεσαι. Ακόμη τρέχουν στην Κλεάνθους. Και οι δύο μαζί. Γι' αυτό λέει συγχαρητήρια και λέω: Κώστας, έπαιξα κι εγώ. Μεγάλη μπάλα πάλι σήμερα, χθες Κώστα. Έμαθα. Δεν χρειάζεται. Παίζεις τόσο όσο. Άμα είσαι έξυπνος. Άμα είσαι. Τα όχι, πα πέφτει τα μούτρα. Ταούκης. Και μετά δεν έχει παίχτη στην άλλη Κυριακή. Λοιπόν, Καραχλέ, Ελενίτσα μου στέλνει. Μίστερ Μπίν, εδώ ότι είναι Τσικνοπέμπτη σε μορφή, σε πακέτο Μοναλίσα. Ο Αλέξης λέει: Είχε δίκιο, Κώστα, χθες. Συμφωνώ. Είναι πολύ δύσκολο να στηθεί ένας αγώνας με αυτό που έλεγες χθες. Μπορείς όμως να προβλέψεις, λέει, άλλα πράγματα. Ας πούμε, ποια ομάδα είναι αδιάφορη. Έχει ρίσκο, αλλά κατά 80% έχει επιτυχία. Όπως χθες τον Άρη, ας πούμε, με τον Πανετολικό, δεν το ακούμπησα, διότι και οι ομάδες και οι δύο είχαν πολύ ισχυρό κίνητρο. Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι σε παιχνίδια που κρίνονται προκρίσεις, δεν μπορείς ακριβώς να είσαι και να σχολιάσεις αν έπαιξε καλά ο ένας. Ναι. Αν έπαιξε καλά ο άλλο. Όχι, εκεί παίζει ψυχή πιο πολύ. Τώρα τα συστήματα αυτό. Και να πούμε επίσης. Υπάρχει πολύ είπαμε, τακτική, θέλω να πω. Έτσι. Δεν το είπαμε από την αρχή της εκπομπής και θεωρώ ότι είναι μέγα ατόπιμα. Ότι στο γήπεδο υπήρχαν και φίλαθλοι του Πανετολικού. Ναι, βέβαια. Καλό δεχούμενο. Να τα λέμε και αυτά. Μας αρέσει να πηγαίνουν έργο τη φίλη. Στο τέλος του παιχνιδιού, από τη μία υπήρχαν πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Άρη ωραία, με είπαμε. Την ομάδα του. Ναι, ναι. Από την άλλη πήγαν και οι παίξει Πανετολικού και κάναν χέρια με του δικού του. Στους τέσσερις αυτές τις παιδιά Πανετολικός. Είναι τραγικό να θεωρούμε αυτό το πράγμα είδηση. Αλλά σε αυτή την πανανία, το γεγονός ότι ήρθαν οι άνθρωποι από το Αγρίνιο και φύγανε και πέρασαν μια χαρά όλοι, ναι. Ήταν ένα ματσάκι και πήγαν στα σπίτια τους, δυστυχώς είναι είδηση. Έτσι. Αν δεις όμως τα τελευταία 30 χρόνια, 20, πολλές φορές. Πολλές φορές. Τι όχι. Και δούλα κανονικά. Όχι, κανονικά τους δώσαμε χώρο. Τι ήρθανε με πούλμαν. Παιδί μου, ήρθαν όλοι μαζί, οργανωμένα, τους δώσαμε χώρο στην Πέντε. Ναι, υπήρχε χώρο, εγώ δεν ξέρω πώς ήρθαν. Κανονικά όμως, με χώρο, κανονικά. Με τα κασκόλια. Κανονικότατα στην Πέντε. Και μάλιστα οι φίλοι του Άρη που είχαν διαρκεία στην Πέντε ή ξέρω εγώ είχαν παριστήριο στην Πέντε. Μετακινήθηκαν στην Ένα. Επιτρέπεται. Το ότι θέλουμε, Άρης είμαστε ρε φίλε. Αν έδωσε τέτοιο, αν έδωσε το OK η αστυνομία. Έδωσε το OK η αστυνομία για μετακίνηση οπαδική. Των φιλάθλων του Πανετολικού. Μη σημασίζει και εσύ. Δεν κινδυνεύει κανένα. Ό,τι είπε ο κράτος. Ανάλογα στο κήπεδο. Άστο εσείς. Ανάλογα στο κήπεδο, παιδιά. Όχι, σοβαρά το λέω. Άστο τον Άρη. Επιτρέπεται αυτό. Επιτρέπεται η μετακίνηση οργανωμένων οπαδών. Άμα δεν έχει βαθμό επικινδυνότητα στο παιχνίδι. Στον ευρωπαϊκό θεσμό του κυπέλου. Δηλαδή, αν έπαιζε Άρη ΑΕΚ, δεν θα επιτρεπόταν χθε η μετακίνηση των αεξίδων στο Βικελίδη, αλλά έπαιζε Άρη Πανετολικό. Μα δεν σου απαγορεύει κανένα να πα, αν α πούμε η τροχιά δεν πει, δεν πάει και κανένα. Μεμονωμένα όμω. Καλά, έχουμε δει και καταστάσεις τροχιάς να σταματούν αυτοκίνητα έξω από τα Γιάννενα. Δεν απαγορεύεται, ρε παιδιά, η οπαδική μετακίνηση, η οργανωμένη. Η οργανωμένη. Άντε, ναι. Αν συμφωνήσουν. Από εσάς το ακούω, δεν εγώ τους είδα. Εγώ σας το λέω τώρα, αν θέλετε το πιστεύετε. Ναι. Αν συμφωνήσουν οι δύο ΠΑΕ και οι υπόλοιποι φορείς. Για οργανωμένη, λέω. Ναι, για οργανωμένη, ρε παιδί μου. Να έρθουν 30 άτομα, λες τώρα. Όχι 30. 30 ήρθανε. Δεν πάνε, ήρθανε και 10. Ήταν οργανωμένοι. Αν είναι 30 οργανωμένοι του Πανετολικού, επιτρέπεται. Αν είναι 3.000 του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ, απαγορεύεται. Από το κεφάλι μας. Όχι, μια χαρά είναι το. Το λέω μια χαρά. Αν συμφωνήσουν οι ΠΑΕ να αλλάξουν εισιτήρια και να έχουν οπαδούς, μετά είναι ο λόγος πάει στην αστυνομία που κρίνει αν υπάρχει επικινδυνότητα στο παιχνίδι. Και αν δεν υπάρχει, μπορεί να πάνε οι άνθρωποι. Αν μπορεί να αστυνομεύσει και τα λοιπά. Να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Όχι, πραγματικά ρωτά. Σας απάντησα. Εγώ πραγματικά απαντάω. Μπορείτε να μιλάτε, λέει ότι να είναι. Η Δυναμό είναι 3-5 φορές πόντους διαφορά από τον πρώτο και έχει έναν αγώνα λιγότερο. Πότε. Τώρα. Ποιο το γράφει πάλι αυτό. Τι είναι αυτά που ακούμε. Καλά, εμεί δεν μπορούμε να ανοίξουμε την βαθμολογία στην Κροατία. Εγώ δεν πιστέψω τον Γιάννη τον Πάγκο και τον Γιώργο τον Ζαήρη και θα πιστέψω. Άλλο λέω να μην πιστέψουμε τη βαθμολογία τη χώρα. Αυτό σου λέω. Τη βαθμολογία διάβαζε ο Γιάννη, δεν το αγόρασε το κεφάλι. Μπορεί, κύριε Παναγιώτη, έχει δίκιο ο κύριο. Και λέει: Έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Είναι 3-5, λέει. 3-5, μπορεί να είναι 5 ή 3. Δεν είναι το ότι να είναι. Περίμενε, σου λέει: Έχει 3-5 πόντου διαφορά και έχει ένα αγώνα λιγότερο. 3-5 πόντου διαφορά. Από τον πρώτο. Αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο. Πες το φίλο ότι. Τι είναι το ότι να που είπαμε. Απέκλεισε το φίλο. Μπέτης λέει στην προηγούμενη φάση. Και πες το φίλο. Πες το φίλο ότι. Τι είναι κάνει λάθος. Για να μιλήσω λίγο. Ωραία. Μισό λεπτό να τελειώσουμε το μήνυμα και μετά πες που κάνει λάθος. Και με βάση τις στοιχηματικές φαβορί για σήμερα είναι η Δυναμό με.
μου στέλνει, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και μου στέλνει και τη βαθμολογία. Η Δυναμό είναι. Συγχαρητήριά μας. Ναι, κάτσε. Με 48 βαθμούς. Ναι, στην τρίτη θέση. Στην τρίτη θέση. Ναι, μπράβο. Η πρώτη είναι η Ριέκα, όπως είπαμε, 53. Έχει ένα παιχνίδι λιγότερο όμως, βλέπω εδώ, δεν... η Δυναμό. Ναι, η Ριέκα είναι πρώτη με 53. Δεν διαφωνεί κανένας. Δεύτερη είναι. Πώς. Αυτό είναι βασικό. Μας είπε ότι λέμε ότι να είναι. Ότι λέμε ότι να είναι. Στον ανεμιστήρα πάλι όλα, ο φίλος. Τι είπατε. Πάμε παρακάτω. Δεν πρόσεξα ότι είναι η τρίτη ή τέταρτη. Ότι είναι αρκετά μακριά, είπες, Μαρέβα. Όχι. Α. Τρίτη ή τέταρτη. Αρκετά με αυτά. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι εγώ πρέπει να είπα τέταρτη και η Σμαράγδα τρίτη. Ωραία, πάντως είναι η μέσα Ριέκα στο... Η Ριέκα με 53, ναι. Η Χάιντουκ με 52, έτσι. Η Δυναμό με 48 και μετά ακολουθεί η Όσιγκ με 39. Μόνα, εμείς λέμε ότι να είναι. Η μόνη ομάδα που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο είναι η τρίτη. Η τρίτη Δυνάμο Ζάγκρεπ με 48, που ενδυνάμει θα μπορεί να είναι δηλαδή στους 51. Άρα διεκδικεί πάλι πρωτάθλημα. Τρίτη. Ναι, πάλι τρίτη. Ναι. Διεκδικεί, ναι, πρωτάθλημα όμως. Μα εμείς δεν είπαμε κάτι. Ίσα-ίσα που ο τρόπος που το θέσαμε. Καλά, ότι... δεν παίζει με την Μπαρτσελόνα, πάω. Ναι, ακριβώς. Και το τρόπος που το θέσαμε είναι ότι η Δυναμό, ναι, έχει υπάρξει και πολύ καλύτερα στο πρωτάθλημά της. Πολύ ωραία. Μπράβο. Τώρα γιατί το λέμε πολύ ωραία. Είναι μια ομάδα. Μα και πριν καλά το είπαμε, ρε Κώστα. Τώρα ο καθένας τι ακούει και τι αντιλαμβάνεται τώρα. Δεν μπορούμε να. Τι να κάνουμε, παιδιά. Δηλαδή, τα αυτονόητα, ρε φίλε τώρα. Ας βάλετε λίγο το σπίτι σας, λέει. Τότε ο φίλος ο Ραπτόπουλος θα βάλει το σπίτι, λέει, στην Δυναμό, να βγάλει μερικά σπίτια από αυτά που έχασε τη Δευτέρα. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό. Άρα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι να είναι. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό με την εκκλησία που λέτε, λέει. Μάλιστα. Μου θύμισε την περίπτωση Σόρα. Θυμάστε, λέει, που όλοι πηγαίνανε και δίνανε λεφτά, σπίτια κτλ. Και μετά τον έβαλαν φυλακή και μείνανε εν τέλει και χρωστάνε και στην εφορία τα δάνεια τα οποία θα τους χάριζε. Βλέπει δηλαδή μια αλληλοεξάρτηση. Σε σχέση με τους κληρικούς, λέμε εδώ, που τα δάγκωσαν από τους. Ναι, από τους πιστούς. Δίθεν πιστούς. Δίθεν πιστούς. Γιατί όταν είσαι πιστός και πας να κάνεις business στην εκκλησία, δεν είσαι και πολύ πιστός, ρε Άρη. Οι άνθρωποι δώσαν τα λεφτά τους για να κάνουν business με την εκκλησία. Πόσο πιστός είσαι. Εγώ δεν μπορώ να πιστεύω. Δηλαδή, η μάνα μου τι είναι, δηλαδή, αν αυτοί είναι πιστοί, ναι, που κάνουν business. Όχι, όχι. Η μάνα μου πάει στην εκκλησία και ανάβει ένα κεράκι, τι είναι, δεν ρε φίλε. Δεν βάζουμε μέτρο στο πιστεύω του καθενός. Στο κανενός. Απλά εκτιμώ, ρε παιδί μου, ότι κάποιοι από αυτούς που έδωσαν λεφτά, πιστεύω ότι όντως καλόπιστα οι άνθρωποι τα δώσανε. Και να πούμε ένα αντίο στο Δήμο Μούτσι, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Εκείνος ο δίσκος. Ο ασύλληπτος με την κομματάρα, το δεν λες κουβέντα, που για μένα έχει και μια στιγμή έτσι, στη ζωή μου πολύ σημαντική. Εντάξει, μεγάλος καλλιτέχνης, καλό ταξίδι. Οι ήρωες των νιάτων μας, παιδί μου, φεύγουν ένας-ένας. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι 86 χρονών ο Δήμος Μούτσης. Εσύ έχεις και μια τρέλα με την Σωτηρία Μπέλου. Ναι, είναι αγαπημένη μου, ναι. Και τη έχει γράψει το. Δεν λες κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα είχε γίνει και μανούρα. Είχε πει ότι θα του κάνει ασφαλιστικά μέτρα, βγάζει αισιοδοξία το κομμάτι, δεν είναι ωραίο κτλ. Και όταν της έστειλε το ρεφρέν. Τοξικότητα παντού. Της έστειλε το ρεφρέν και πήγε στο σπίτι του με λουλούδια και του είπε συγγνώμη κτλ. Θα το πούμε και έγινε το ραγούδι αυτό που έχει μείνει στην ιστορία. Εν πάση περιπτώσει. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Καλημέρα, Μαραγδάκη, ο Γαλατάς. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Γαλατά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, άκου να σου πω, γιατί μαζί μας είναι και η Φιμπραν. Για να μην ξεχνιόμαστε, κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονοτικών υλικών, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα, στα 9 εργοστάσια που διαθέτει στην Ευρώπη, παράγει όλα τα προϊόντα ξηρά δόμηση. Ναυαρχίδες, ξυλασμένη πολυστερίνη και ο πετροβάμβακας. Έτσι, χτίζουμε την ενεργειακή ασπίδα για το σπίτι μας, για το δικό μας ακίνητο. Όπου λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των προϊόντων της Φιμπραν στη δική μας περίπτωση μπορούμε να μάθουμε στο 811-90.000. Είναι δωρεάν γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης. Τεχνικής, καλύτερα έτσι. Είναι δωρεάν γραμμή τηλεφωνική τεχνικής υποστήριξης, να το πω σωστά. Και στο www.fibran.gr αλλά και στα social media της εταιρείας. Ο λόγος που επέστρεψα, είμαι ένας από τους 350.000, λέει ο Νίκος Νίκου. Ο λόγος που επέστρεψα, οι θέσεις εργασίας με ικανοποιητικές πλέον απολαβές που έχουμε στην χώρα μας. Ορίστε, Άρη, είναι και το αυτό που λέγαμε πριν για το brain drain. Για το brain drain και τις επιστροφές. Κοίτα, θεωρώ ότι και η ζωή σε ορισμένες χώρες Ευρώπης, όπως στην Γερμανία, δηλαδή βλέπεις ότι μας έχουν πάρει διάφοροι ακροατές, όχι μόνο σε εμάς και σε άλλες εκπομπές, και λένε ότι έχει αλλάξει η ζωή. Εγώ να δεν είναι αυτός ο παράδεισος. Γιατί δηλαδή. λέμε την είδηση. Και επειδή λέμε για Γερμανία, πηγή... να πούμε ότι έχουν και άλλες, έρχονται και άλλες απεργίες και σε τρένα και σε αεροπλάνα. Ναι, εγώ θέλω να μάθω το εξής. Αυτό το ακούσαμε χθες από τον κύριο Χατζηδάκη και το βλέπω σε όλες τις εφημερίδες. Η πηγή του κυρίου Χατζηδάκη. Δηλαδή, λέει ο κύριος Χατζηδάκης χθες, από τις 600.000 Έλληνες που έφυγαν, μάλιστα, από την κρίση, από την αρχή, 350.000 επέστρεψαν. Και θα ρίξουμε 5 εργαλεία στην κουβέντα για να επιστρέψουν και οι υπόλοιπες 250.000. Έτσι είπε επιλέξει χθες. Από πού προκύπτει, κύριε Χατζηδάκη, ότι επέστρεψαν 350.000, και από πού προέκυπτε, για να ολοκληρώσω την ερώτηση, ότι φύγανε 600. 600, ας πούμε. Ναι. Αδερφέ μου, ίσως από τις τράπεζες.
από τη φορολογική ενημερότητα του καθένα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και έξω και εδώ φορολογική και τα λοιπά. Βέβαια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όποιος προσπάθησε να φύγει ως μετανάστης από μόνος του, όταν λέω από μόνος του, τι εννοώ, χωρίς να έχει κάποιον σε μια χώρα, στη Σουηδία, στη Γερμανία, συγγενή, φίλο που να τον βοηθήσει, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όπως ήταν παλιά. Η μισθή δεν είναι αυτή που νομίζουμε. Υπάρχει μεγάλο κόστος ζωής εκεί έξω. Ξέρετε τι λέει ο κ. Χαλιτάκης. Και φυσικά υπάρχει και πολλή μετανάστευση. Δηλαδή δεν πήγαν μόνο δικοί μας. Έχει σημασία αυτό που λέει. Διότι το 70% αυτών που επέστρεψαν είναι με μεταπτυχιακά διπλώματα, διδακτορικά και μεταδιδακτορικά. Και εμείς με τα ίδια διπλώματα κάτσαμε εδώ, ρε φίλε. Άρα δηλαδή λέει ότι τους έφερε πίσω η δημιουργία θέσεων υψηλής εξειδίκευσης. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό, Κώστα, για μένα το μέτρο αυτό. Γι' αυτό λέω, ποια είναι τα στοιχεία. Το μέτρο, η αυτό, πηγή ποια είναι. Το μέτρο αυτό, το οποίο είναι σημαντικό, διαβάζουμε το ίδιο άρθρο, λίγο πιο πάνω. Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι υπάρχει έκπτωση 50% επί του εισοδήματός τους για τα πρώτα 7 έτη. Για τα φυσικά πρόσωπα δηλαδή που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Άρα λέει. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τα στοιχεία αυτά έρχονται από. Υιοθετήσαμε, λέει, ένα σημαντικό μέτρο. Δώσαμε έκπτωση 50% επί του εισοδήματός τους για τα πρώτα 7 έτη. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Τι σημαίνει έκπτωση 50%, παιδιά? Όσον αφορά τη φορολογία, προφανώς. Δηλαδή, μου έρχεται φορολογία. Είσαι έξω. Να το κάνουμε για να. Είσαι στη Γερμανία και σου δίνει για 7 χρόνια για να επιστρέψει στην Ελλάδα σε θέση υψηλής εξειδίκευσης μείωση φόρου 50%. Ναι, α, δηλαδή, ας πούμε, μου έρχεται φόρος 10 χιλιάρικα και πληρώνω 5. Ναι. Όλοι αυτοί που απορροφήθηκαν, να το ξέρουμε κι εμείς. Λέει σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, διότι ήταν άνθρωποι, λέει, κυρίως με μεταπτυχιακά, μεταδιδακτορικά, αυτούς που χρειαζόμαστε στα δηλαδή. Στα υπουργεία, δηλαδή. Υψηλής εξειδίκευσης, τι έχει η Ελλάδα? Σύμφωνα με εταιρείες, παιδί μου. Στη Microsoft, απλά δουλέψεις. Σε ιδιωτικές εταιρείες, δηλαδή. Ναι, κυρίως, ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Όταν ήρθε η Hewlett Packard. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πριν λίγα χρόνια δημιουργήθηκαν, α πούμε, 3.000 ή Pfizer τέτοιες θέσεις. Okay. Καλή απάντηση. Μου στέλνουν και την πηγή. Η Eurostat. Η Eurostat είναι η πηγή. Παιδιά. Δεν τα λέει ο Χατζηδάκης. Ό,τι είπαμε. Τα λέει η Eurostat. Μάλιστα. Η Eurostat λέει δηλαδή ότι επέστρεψαν 350.000 ευρώ. Ναι, από τις 600.000 που πήγαν. Κοίτα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, επειδή αυτό που ρωτάς, Μαράγδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξέρω, γιατί λε. Τι σημαίνει, ρε παιδιά, υψηλής εξειδίκευσης? Για μας πείτε και εμένα. Κάποιοι κολοσσοί παγκόσμιοι, όπως ας πούμε η Microsoft, η Google, η Cisco, η Pfizer, η JP Morgan και η Amazon. Ήρθανε. Έχουν έρθει στην Ελλάδα. Πότε? Και ήδη τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ. Ωραία. Η Pfizer εδώ, στη Θεσσαλονίκη, ναι. Το Hub. Ήδη τα πρώτα, η Cisco είναι στην Αθήνα. Ήδη τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι 6 στις 10 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μεταξύ του 3ου τριμήνου του 2019 και του 3ου τριμήνου του 2023, δηλαδή αυτή την τετραετία ουσιαστικά, ήταν θέσεις υψηλών δεξιοτήτων. Να τα βλέπει η αντιπολίτευση, η οποία κυνηγούσε τις εταιρείες αυτές. Και μάλιστα το είχε ως λάβαρο, ότι εμείς αυτούς θα τους πατάξουμε, θα πάρουμε τα λεφτά τους, φίλε. Φτωχό. Φτωχώς σκεπτόμενε, θα πάρουμε τα λεφτά τους, θα δώσουμε. Θυμάμαι όλους. Ναι, ναι. Κλείστε την Coca-Cola. Θυμάμαι όλες τις. Στην πόλη. Όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις να έχουν την ίδια πιπίλα και να λένε θέλουμε να φέρουμε επενδυτές. Δεν φέρανε. Δεν είναι. Δεν φέρανε, γιατί για να φέρεις επενδυτές. Να φέρεις επενδυτές, κύριε Τσίπρα. Όλους τους θυμάμαι να γλύφουν αυτές τις εταιρείες. Ναι, όχι με δηλώσεις. Με νομοθετήματα έρχονται, κύριε Τσίπρα, οι επενδυτές και κύριε Κασελάκη. Είχαμε μνημόνια, να σου θυμίσω. Ναι. Ναι. Και το θέμα είναι ότι η ανεργία σε κάποια φάση έφτασε το 20%. 27. Η ανεργία μειώνεται. Αυτό είναι γεγονός, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Μην τα λες όμως. Το θέμα είναι πιο πολύ οι εργασιακές σχέσεις, οι οποίες έτσι μερικές φορές δεν είναι και καλύτερες. Να τα λύσουμε και αυτά. Λοιπόν, όταν δηλώνεις, λέει, στην Εργάνη, δηλώνεις αν ήρθες από το εξωτερικό, γιατί έχεις και φοροαπαλλαγή αν έμεινες πάνω από έναν συγκεκριμένο αριθμό ετών. Θα πάμε. Μισό λεπτό τώρα, ρε παιδιά, γιατί τώρα με ξαναμπερδέψατε. Δηλαδή πρέπει να μείνεις στο εξωτερικό. Δηλαδή, παιδί μου, έφυγες. Αν έχεις μείνει. Έφυγες, λέμε το 12. Σωστά. Δηλαδή αν εγώ φύγω σήμερα. Έλεγαν εδώ πέρα δημοσιογράφοι, διώχνουν, ξέρω εγώ. Τώρα έρχονται. Να μην το πούμε. Άλλο λέω. Φεύγω εγώ σήμερα. Ναι. Πού με σκοπό. Να δουλέψεις. Να δουλέψεις έξω. Να δουλέψω. Θα πάω, θα δουλέψω. Θα πω, έλα μωρέ, θα κάνω και το ξέρω εγώ μου και τα λοιπά. Θα δουλέψω και θα έξω. Θα βγεις όμως από εδώ από την Εργάνη. Πόσο καιρό πρέπει να δουλέψω έξω για να πάρω 50% για 7 χρόνια? Να κάνω μια ερώτηση στον Ηλία το Ζαντέ από τη Ζάκυνθο, ο οποίος μας στέλνει ένα πινακάκι. Ηλία, βέβαια λέει, Κώστα και Σμαράγδα, σχολιάστε το. Μας είχε αφήσει να παίξω, αλλά δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό. Ναι. Στείλε μας λίγο, αν θες, όλη τη φωτογραφία μαζί με την πηγή αυτού του φακέλου μας έχει στείλει, γιατί μας κάνει μια αντιπαράθεση των μορίων των δημόσιων πανεπιστημίων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μου φαίνεται πολύ μεγάλη διαφορά των μορίων. Στείλε, Ηλία, σε παρακαλώ, την πηγή. Πού, για να ξέρουμε τι λέμε. Σε ποια χώρα?
Για Ελλάδα μιλάω. Γιατί λέει έχουμε... δηλαδή ότι τώρα στο δημόσιο πανεπιστήμιο η είσοδο στην ιατρική είναι 19.000 μόρε και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα είναι με 9.300. Αυτό που το ξέρει. Λογικά σύμφωνα με το πρόγραμμα, με το. Πώς το λένε, με εκείνους τους αριθμούς που έχουμε κάνει, με το 0,1%. Έχουμε τέτοιες, ας πούμε, λεπτομέρειες. Ναι, γι' αυτό ζητάω την πηγή, για να εντάξει, μπορούμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, ωραία, πάμε στο παράθυρο σας σπορ. Τα λεπτά είναι 30, ακριβώς μετά τις 7. Καλή σας μέρα, θα μπουκάρουμε με ματιά στην κίνηση και τελευταίες λεπτομέρειες από το παιχνίδι του σημερινού του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Λοιπόν, πάμε, τελευταίο κομμάτι κομπής. Τα λεπτά είναι ακριβώς 20, όσα έχουμε στη διάθεσή μας. Α, ξεκινήσει ο Άρης με μια ωραία αναφορά. Τα λέει ωραία μπάνικα. Να πούμε την καλημέρα μας, να κάνουμε μια αναφορά και να πούμε την καλημέρα μας στην InfoTrust, ΠΑΟΚ Ενέργεια. Τώρα έχεις την ενέργεια που κερδίζει με το νέο πρόγραμμα ΠΑΟΚ Ενέργεια. Στηρίζει την ομάδα και ωφελείς από τις καλύτερες προσφορές στην ενέργεια σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους παρόχους στην Ελλάδα. Κάνε τώρα την επιλογή που σου ταιριάζει. Με κάθε συμβόλαιο κερδίζεις ΠΑΟΚ δωροκάρτα υγείας και 20 ευρώ δωρεπιταγή για την μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Για περισσότερα, paokenergia.gr ή 2311 50 17 63. ΠΑΟΚ Ενέργεια, οικονομία εντός έδρας με την εγγύηση της Com&Com. Και να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, είναι η τελευταία μέρα που παίρνετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα στις 2 παρατέταρτο μέσω γραπτού διαγωνισμού, SMS που αποστέλλονται στο 53344 54344 ΑΜΗ3 κενό ΠΑΟΚ κενό όνομα τεπώνυμο, 8 εισιτήρια ΠΑΟΚ Δυναμό. Επαναλαμβάνω τελευταία φορά, σήμερα εκκλήρωση 2 παρατέταρτο, όποιος πρόλαβε εισιτήριο έλαβε. 2 παρατέταρτο, ξέρεις τι θα γίνεται. Πλωσούβλας, κοντοσούφελη, κοκορέτσι, αρνή γιούρμπαση. Αυτή είναι η κλήρωση. Αρνή παϊδάκια σε σκάρα, ζυγούρι γιούρμπαση, γίδα νερό. Να κάνω μια ερώτηση, μην κράξετε. Το γιούρμπαση τι σημαίνει? Επίθετο είναι. Το αρνί του γιούλμπαση. Υπάρχει ένα τραγούδι. Από σένα περιμένω. Περίμενε λίγο. Υπάρχει ένα τραγούδι παραδοσιακό. Ένα παλικάρι 20 χρονών. Τσιρεπέ στη μάνα την μπαμπογρία. Θυμάσαι και. Μένα με σκοτώσανε στο γιούλμπαση. Κάτι είναι το γιούλμπαση. Από εκεί μου ήρθε. Φίλε, θα το ψάξω. Πραγματικά υπάρχει λοιπόν κάποιο ακροατή να μα πάρει ένα τηλέφωνο. Φίλε, είμαι εγώ εδώ τώρα και θα μου πει ακροατή. Τι σημαίνει αρνί γιούλμπαση, ρε φίλε. Λοιπόν. Και γιατί δεν είναι μόνο το αρνί. Α πούμε, λέγεται παϊδάκια γιούλμπαση. Αρνί γιούλμπαση. Πρέπει να είναι κάτι σαν το εξοχικό. Και εννοείται ότι καταγγέλω και σήμερα ότι μετά τη χθεσινή καταγγελία δεν έγινε τίποτα για το καλάθι το αποκριάτικο. Καταρχά το λένε αυτό. Περίμενε λίγο, να το πάρουμε λίγο τιμολογικά. Γιούλμπαση. Γιούλ είναι. Είναι γιούλμπαση. Άρα είναι τουρκικό. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να είναι και ισπανικό. Η ετοιμολογία, σαν τον Γιούλ. Ναι. Η ετοιμολογία παραπέμπει στην. Ουρακοτάγκο. Αυτό είναι ο ουρακοτάγκο. Έχει ένα ωραίο μήνυμα. Να. Ναι, πάμε. Λοιπόν, αναφέρεται πρώτη φορά σε ένα τσελεμεντέ το Γιούλ Μπασί τη Γερασιμίδου. Κάτι σε... Να δει Γερασιμίδου, όχι. Σε λαδόκολλα να μου κάνει με ένα εξοχικό σταρ. Εσύ δεν υπάρχει κάποιο να μα πάρει ένα τηλέφωνο να μα πει τι είναι το Γιούλμπαση, ένα μάγειρα, μια μαγείρισα. Τι το Γιούλμπαση? Γιατί τον άκουσα τον Μάστορα και πριν που έλεγε αρνί Γιούλμπαση, μπαϊδάκια Γιούλμπαση κτλ. Και μου έφυγε ο Τάκο. Ο Τάκο, καλημέρα στον Ιπποκράτη. Καλημέρα, καλό το κύπελο. Το κατακτήσαμε και ξανά μανά και εδώ και εκεί και με κόσμο και χωρί. Είναι λογικό να υπάρχει δίψα στον κόσμο. 53 χρόνια χωρί τίτλο, υποβασμοί κτλ. Αλλά και στη διοίκηση η οποία από τη χαρά τη. Τύπωσε ρούχα, όχι κατάκτηση τίτλου. Το βρήκα. Αλλά συμμετοχή σε αυτόν. Λέει ο Ιπποκράτης. Πρωτοπόρος όπως πάντα. Σήμερα όμως είναι Ευρωπαϊκή Μέρα με τον πρωτοπόρο Ευρωπαίο του πρωταθλήματος ΠΑΟΚ να παίζει μέσα στο Ζάγκρεπ, δίνοντας τη μάχη πρόκρισης στο 8 του Conference. Κάντο όπως το 10, πες τι είναι τον Γιούλμπαση. Τον Γιούλμπαση, παιδιά, από ό,τι κατάλαβα εδώ, γιατί βλέπω μια την τουρκική εκδοχή, οθωμανική αν θέλετε, κουζίνα, μέσα εκεί το βρίσκουμε. Είναι φαγητό το οποίο έχει μέσα τρία είδη κρέατος. Αρνί, μοσχάρι και χοιρινό. Λοιπόν, αδερφέ μου, να σου πω κάτι, επειδή και εγώ το ψάξα τώρα, γιατί επειδή την ψώνησα. άνοιξα το γαστρονόμο και λέει Γιούλμπας, έχεις δίκιο, είναι γάμα κάπα αρχικά. Η αυθεντική σμυρνέικη συνταγή. Και λέει Σμαράγδα. Σμαράγδα, γιατί θα στο ζητήσω να μου το κάνεις σε διαφάση, γιατί το βλέπω εδώ πέρα τώρα και έχω φάει ήδη. Λοιπόν, το πληθωρικό Γιούλμπασί, όπως το έφτιαχναν οι Σμυρνοί, αρνί κατσίκι χοιρινό, που μας είπε ο αδερφός, ή ανάμεικτα, δηλαδή ή αρνί κατσίκι χοιρινό ή ανάμεικτα, με λαχανικά και τυριά. Μια εξαιρετική λιχουγιά για μερακλείδες. Σάλια τώρα εδώ μέσα. Έχω τριφίσει πάρα πολύ στη σμυρνέικη κουζίνα. Και όχι μόνο, λέω εγώ. Ναι, από σε κλειστό δικιά μου διαστροφή, ρε παιδί μου. Σε γάστρα γίνεται μόνο. Μπράβο, είδες που σου είπα ότι θέλει κάτι λαδόκολλες ιστορίες. Το θέμα ποιο είναι.
είναι, καμιά φορά οι Έλληνες όντως είμαστε λίγο όλα εμείς τα κάναμε κτλ. Στο συγκεκριμένο όμως θα πρέπει να είσαι αφελής, όχι σαν Έλληνας, σαν άνθρωπος να πιστεύεις ότι οι ομάδες, όπως ήταν οι Σελτζούκοι, οι Τούρκοι κτλ., είχαν τέτοια κουζίνα όταν κατέκτησα το Βυζάντιο. Α, άκου τώρα να δεις. Η λεξική. Πάστοναν τα κρέατα παιδιά στις σέλες των αλόγων σαν τους Μογγόλους, γιατί δεν γινότανε. Και ο λόγος που δεν τρώγαν χοιρινό δεν ήταν η θρησκεία. Η θρησκεία ήταν η αφορμή. Άκου τώρα. Το γιούλμπας είναι παραδοσιακό φαγητό της ελληνικής κουζίνας, ιδιαίτερα της Πάτρας. Ευχαριστώ. Με αρνί, σκόρδο, τυρί και πιπεριές. Και λέει, η λέξη προέρχεται από το τουρκικό γιούλμπασι. Γιούλ. Γιούλ είναι εδώ. Γιούλμπασι, έτσι. Η τουρκική λέξη γιούλμπασι, χωρίς γιούλμπασι, σημαίνει πρωτοχρονιά. Οπότε μάλλον πρόκειται για φαγητό της πρωτοχρονιάς. Άκου τώρα τι μαθαίνεις. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Γιούλμπασι, γίδα νερόβραστη μαλατοπίπερο. Γίδα νερόβραστη μαλατοπίπερο και τη διαφημίζει. Μπορεί να έχει πάει στον γιατρό, να σε γραπτώ προηγούμενη μέρα και να σε είπε κόψτα όλα. Όχι, έχει και με εκτέλεση εδώ πέρα. Μη, όχι εκτελέσει, παιδιά. Μάνα ένα γιούλμπασι το τρώω, έτσι πραγματικά. Αν θέλετε, μπορώ να αφιερώσω μια ολόκληρη εκπομπή για μύθους Οθωμανικούς. Ναι. Πραγματικά, με επιχειρήματα και με αποδείξεις. Ωραία, ωραία. Πάμε πρώτα στην κίνηση. Ξέρετε ότι πιστεύετε ότι το κεφτές είναι από το τουρκικό κιοφτές, αλλά είναι από αρχαία ελληνική λέξη. Κεφτές και δευτές. Και το έχει πει Τούρκος. Σοβαρά μιλάς. Τούρκος που ασχολήθηκε με τη γλώσσα. Ο Τούρκος Μπαμπινιώτης δηλαδή. Ο Τούρκος Μπαμπινιώτης. Και ο άνθρωπος έλεγε αυτό ακριβώς. Είναι... Εξόριστος πρέπει να είναι. Έχει μια πολύ ωραία, παιδιά, έχει μια πολύ ωραία εκπομπή μπορεί. Στο κανάλι της Βουλής. Η οποία είναι άκτορα, δεν κάνω πλάκα. Έπεσα κατά λάθος. Χτύπησες φλέβα τώρα, Κώστα. Έπεσα κατά λάθος ή Σάββατο ή Κυριακή που πήγαμε να φάμε με τα παιδιά και την Κατερίνα. Και, και κάναμε ζάπινγκ, ας πούμε, για να έχουμε κάτι να ακούμε. Και είναι η Φλέσα με τον Μπαμπινιώτη. Α, είναι υπέροχη. Ναι. Είναι 30 επεισόδια, διάβασα χθες όλη την ιστορία. Καλά, το βλέπω. Και δεν έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ. Σε γλώσσα. Ναι, ρε φίλε. Εννοείται, το βλέπω. Έπαθα σοκ. Ανακαλύψατε τώρα την Αμερική. Δεν τα βλέπουμε πριν 20 χρόνια τον Μπαμπινιώτη με τη Φέσα. Η Φέσα τι την βαλσαμώσα με τη Φέσα. Φετινή παραγωγή. Άλλο λέω, ρε παιδιά, εγώ πώς το θυμάμαι αυτό πριν 20 φετινή χρόνια. Παραγωγή. Η Φέσα είχε την εκπομπή στα άκρα, αυτό θυμάσαι. Η οποία πολύ νωρί ο Μπαμπινιώτη ήταν εκεί. Ομιλείται ελληνικά. Ποια ήταν η εκπομπή. Δεν ήταν η Φέσα. Η Καλογεροπούλ δεν ήταν εκεί και η άλλη, η Μαρία Χούκλη. Ομιλείται ελληνικά. Όχι, Λιάννα Κανέλη νομίζω στην αρχή και μετά Χούκλη το ομιλείται ελληνικά. Αυτή η παραγωγή είναι φετινή. Πάση περιπτώσει. Μην λέμε και τι θέλουμε, γιατί γερνάμε και ξεχνάμε. Στο Γκιουλ Μπαξέ λέει. Γκιουλ Μπαξέ, ρε, μπράβο. Όχι Γκιουλ Μπαξέ. Πήγα να διορθώσω, αλλά αλλάξαμε θέμα. Γκιουλ Μπαξέ, άρα στον ωραίο. Μπαξέ. Άρα Γκιουλ είναι. Το ωραίο. Ναι, ωραίο. Γκιουλ είναι ο καλό, το καλό. Το καλό. Μπράβο, Αποστόλη. Μπράβο, Αποστόλη. Φέρε μα κιόλα εσύ, Αποστόλη, κανένα πιάτο. Όχι τώρα μόνο αου αου. Παιδιά, χτε κάνουμε μια. Και ο Θανάσης μα το στέλνει. Το τραγούδι λέει Γιούλ Μπαξέ, δεν λέει Γιούλ Μπαξέ. Ναι. Όντως το θυμήθηκα, αλλά δεν πρόλαβα να το διορθώσω. Σωστός. Γιατί μιλούσαμε. Το ίδιο παθαίνω, παιδιά, δεν ξέρω, πρέπει να γυρνάω. Μιλάμε με τον Γιάννη τον Μπάγκο χθες, δεν ξέρω πώς ήρθε η κουβέντα. Και είπαμε για τη Ρίτα Χέιουορθ. Και λέω, εκείνο το επικό στριπτής τη Ρίτα Χέιουορθ. Άκου τώρα, όλο άσχετο, στην Καζαμπλάγκα. Που παίζει Ίγκριντ Μπέρκμαν, Χάμφρι Μπόρκ. Με το Χάμφρι Μπόρκ. Και κάνουν ολόκληρη συζήτηση. Και αρχίζουν από κάτω και γράφουν. Τζίλτα, μαράγδα, τζίλτα. Ζέστησε. Τώρα συντονίστηκα ο Δημήτρης από Βέρεια, DJ, Jimmy K. Ένα σχόλιο θέλω για το χθεσινό μάτς. Αν παίζαμε χθες για πρωτάθλημα, θα βάζαμε 4 γκολ. Οπότε δεν μπορεί η ομάδα, νομίζω, να διαχειριστεί την ατιτλίαση. Αγχώνεται. Οπότε δεν πιστεύω. Λέει σε τίτλο φέτος. Πρέπει να βελτιωθεί ο Άρης πάρα πολύ ψυχολογικά. Πολύ δύσκολο, λέει. Καλύτερη να ήμασταν πιο μέτροι. Μου αφήνεις ένα σχόλιο, ένα λεπτό. Βέβαια. Νομίζω ότι το βάρος το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει στις πλάτες του όλου του staff του ποδοσφαιρικού τμήματος του Άρη είναι μεγάλο και είναι ωραίο να τα λέμε από το σπίτι μας ή από τον καναπέ μας ή εμείς από ένα μικρόφωνο. Μπες εσύ, παίξε με άλλους 10 μέσα. Και με 20.000 αλλαλάζοντες, οι οποίοι περιμένουν από σένα μια χαρά που έχουν να τη δουν. Εγώ σου λέω 14 χρόνια να πάνε σε τελικό και να συζητήσουμε πάλι. Λέω εγώ, καλημέρα παιδιά, λέει μια ερώτηση. Το... Συγγνώμη, Άρη, αφιερωμένο αυτό, γιατί είναι τσικνοπέμπτη, στο φίλο μου το Στέλιο το Γιαννούλη εκεί έξω. Δεν βλέπω φίλοι Παναθηναϊκοί από πουθενά να χάνει ο Άρης το κύπελο. Από το φω του Παναθηναϊκού. Και εγώ δεν το βλέπω. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ εύχομαι ο Παναθηναϊκός να πάει καλά στα playoff. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η ημερομηνία του τελικού. Εγώ λέω όχι. 18 του μηνός είναι ο τελικός. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Με βάση το πρόγραμμα που βγήκε κιόλας. Το πρόγραμμα το είδαμε. Ναι, εννοείται, ρε φίλε. Το πρόγραμμα τελειώνει στην Κυριακή. Ναι. Μία εβδομάδα, μάλλον 6 μέρες ολόκληρες πριν τον τελικό. Αν το είδα καλά. Α, sorry. Έρχεται ο Κωνσταντίνος. Έλα. Ο Νικολακόπουλος, η πηγή λέει από τη δική μου πλευρά είναι οι ομιλίες των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και αναρτήθηκε από τον κύριο Φάμιλο χθες,
χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση από την κυβέρνηση. Το κάτω μέρος της φωτογραφίας δείχνει λοιπόν την πηγή. Όντως, η πηγή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και μας λέει κάποιες σχολές συγκεκριμένες, τα μόρια στα δημόσια πανεπιστήμια και τα μόρια τα οποία σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ. Και με τον κύριο Φάμελο θα ισχύουν στα πανεπιστήμια. Εγώ λέω τότε πάλι να κρίνουμε όταν θα έρθει το νομοσχέδιο, μάλλον όταν, όταν θα έρθουν οι σχολές και θα δούμε και το Υπουργείο Παιδείας πώς θα οριοθετήσει. Είναι καλό να έχουμε τις πηγές για να μην. Τώρα, κίνηση έχουμε, είναι σε καλό πεδίο σήμερα. Δηλαδή, το κομμάτι προς ανατολικά έχει ένα στρίμωγμα από το Παπαγεωργίου μέχρι λίγο και μετά την έξοδο για Πεύκα, ακριβώς στο ύψος των Σικαιών. Αμέσως μετά στην έξοδο για Τριανδρία, πάντα με κατεύθυνση ανατολικά. Έχει ένα δεύτερο, μια δεύτερη καθυστέρηση. Αυτά είναι τα σημεία που δυσκολεύουν σήμερα την περιφερειακή, με κατεύθυνση δυτικά. Στην Τριανδρία και μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, πριν την έξοδο για Πεύκα, ελευθερώνεται το κομμάτι. Μέσα από την πόλη είναι καλύτερα σήμερα. Η Όλγας πράσινη, η Εγνατία, ή μάλλον Καραμαλή πράσινη. Η Όλγας δυσκολεύει σε δύο σημεία, στην Ανάληψη και λίγο μετά την Πότσαρη. Μετά την Αγία Τριάδα ανοίγει. Τσιμισκή, στη Χάνθ, μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, δηλαδή όλο το κομμάτι από 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και το φανάρι τη Χάνθ, υπομονή παρακαλώ. Και στο πρώτο φανάρι μόνο στη Τσιμισκή, στην Εθνική Αμήνη. Μάλιστα. Κώστα, προχθές την Τρίτη, που το... έπρεπε να κατεβώ κάτω στο κέντρο, που έβρεχε. Δεν συζητάμε για λαμπράκι κτλ. Αυτό είναι καθημερινό το φαινόμενο. Δηλαδή, η κίνηση είναι μέχρι το πρώτο φανάρι της Τσιμισκή. Μετά είναι αεροδρόμιο. Έχει και τροχονόμους. Και επειδή κάποιοι βιάστηκαν προχθές, επειδή άκουγα, είχε τροχονόμους και μέσα στη βροχή στην Τσιμισκή. Απλά έλειπε ο τροχονόμος στη Χάν. Γιατί συνήθως καθημερινές υπάρχει και εκεί. Στο κέντρο λοιπόν προχωρά κανονικά. Η αγορά λέει, τα ρυθμίζει όλα. Λέει η Ελένη που είναι στο να κομμάτι της παιδείας. Γι' αυτό εδώ. Το πιο σοβαρό πανεπιστήμιο ιδιωτικό θα πάρει με 9.000 μόρια κάποιον στην ιατρική. Η αγορά πάντα μιλάει και τα διορθώνει όλα. Να πω επίσης πολύ ωραία, Ελένη. Συμφωνώ απόλυτα. Να πω και την Ελένη τώρα που πήγε η αγορά. Έγινε χθες μια συνάντηση. Η αγορά οδηγεί και σε κράχ, Ελένη. Έγινε μια συνάντηση στο Δημαρχείο. Πού και πού. Έγινε μια συνάντηση στο Δημαρχείο και σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και εμείς αρκετές φορές και έχει να κάνει με τα ωράρια φορτοεκφορτώσεων στο κέντρο. Μακάρι να βρεθεί λύση, θυμάστε που το συζητούσαμε πριν από κανένα 20 ημέρο, με τις ώρες φορτοεκφορτώσεων ώστε να βρεθεί λύση και για τους επιχειρηματίες και για όλους τους υπόλοιπους. Η αγορά, ας πούμε, καμιά φορά δεν εφαρμόζονται οι νόμοι της. Δηλαδή, ποιοι είναι οι νόμοι της αγοράς, όταν μια εφημερίδα πουλάει, ας πούμε, 700 φύλλα. Που σημαίνει ότι δεν συντηρείται. Κανονικά σε άλλες συνθήκες θα είχε κλείσει με 700 φύλλα και 650 την προηγούμενη Τρίτη. Κι όμως αυτή η εφημερίδα μένει ανοιχτή, διότι ήταν ένα κόμμα από πίσω και τσόνταρε, στήριζε κτλ. Τώρα βλέπω ο Στέφανος ο Κασελάκης, ο οποίος μάλλον είναι τεχνοκράτης και το δείχνει σε όλο το μεγαλείο, θα την κλείσει λέει την αυγή. Δεν γίνεται λέει να συντηρούμε μια εφημερίδα η οποία πουλάει μέχρι 1000 φύλλα. Ναι, μπορεί να γίνει κυριακάτικο ή να είναι. Είδατε ότι εδώ όμως να την πουλήσει την πάρει ποιος. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει ένα τρελό να θέλει. Μα πωλείτε σήμερα, άμα θέλετε. Όποιος είχε πάρει. Όποιος έχει λεφτά. Ναι, ναι αλλά η αγορά. Θέλει να τις αλλάξει πρόσημο. Γιατί θέλω να πω όμως ότι, ότι αυτές οι αγορά... εταιρείες έχουν άδειες, έχουν αφημίες. Ναι, έχουν ναι, ναι, πράγματα, ναι, 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 ναι. Έχουν και ένα background και μια ιστορία όμως. Οπότε ένα άτι, ας πούμε. Μπορεί να τις αλλάξει όνομα. Να τις αλλάξει τα φώτα. Αλλά αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να κλείσει 5 χρόνια με 1000 φύλλα. Γιατί εγώ θυμάμαι την αυγή, είχα ασχοληθεί με τις πωλήσεις, ήταν στις 5.000. Τα τελευταία χρόνια. Σας πειράζει τόσο πολύ. Όχι, δεν μας πειράζει, ρε παιδί μου. Αλλά λέμε ότι ένας νόμος αγοράς εδώ δεν λειτουργεί. Διότι είναι το κόμμα από μπροστά. Ναι. Και πληρώνει τις πένες να γράφουν ωραία πράγματα για το κόμμα και άσχημα για τους άλλους. Θα έπρεπε να κλείσει, ναι ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί να κλείσει. Αφού δεν πουλάει. Είσαι να τι σε νοιάζει. Άντε από πάλι. Πίτα που δεν τρώσει, τι σε νοιάζει και δεν με νοιάζει. Ούτε με νοιάζει που είναι ανοιχτή, ούτε θα με νοιάξει που τα κλείσει. Πραγματικά σου το λέω. Να πούμε βέβαια ότι στο κέντρο θα έχουμε θεματάκια, καθώς στις 10 η ώρα στην πλατεία Αγίου Θεράποντα μέλη του Συλλόγου Φοιτητών Μαθητικού και Γεωλογίας του Επιθήτα καλούν στη διαμαρτυρία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και στις 12 στην Καμάρα. Μέλη φοιτητικών συλλόγων του ΑΠΙΘΙΤΑ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέλη εξοπλιστικής αριστεράς και άτομα του ευρύτερου εξωτερικού χώρου, καλούν σε διαμαρτυρία για τον ίδιο λόγο. Σημειώνουμε και εμείς ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων αναμένεται να ψηφιστεί αύριο Παρασκευή από τη Βουλή. Θέλω να τρέξουμε λίγο τα μηνύματα γιατί τους έχουμε αμφίσει τους ακροατές μόνους τους. Καλημέρα. Μπορεί κάποιοι να κορόιδευαν τον Άρη, λέει η Χρυσάνθη, αλλά ο Άρης τους διέψευσε και έφτασε στον τελικό.
Την καλημέρα μου, Χρυσάνθη. Γεια σου, Χρυσάνθη. Δεν ξέρω αν κοροϊδεύει κανεί τον Άρη, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Σε προ μάλλον για εποχή δεν ήταν και τα καλύτερα σχόλια. Πού είναι ο Τζόρνταν από την ξηροκρίνη, να βγει σήμερα να μα πει αν κοροϊδεύει κανεί τον. Πού τον θυμήθηκε. Πού ξεχνάμε, εγώ και Χρυσάνθη. Τζόρνταν, ξεχάσαμε και ένα φιλαράκι. Βαραγιάννη Κύπρο, δεν ξεχνώ. Πρόστιμο 742.000 ευρώ λέει στην ελληνική εταιρεία Ένος, λέει ο Μάκη, ο έξαρχο. Θέλουν λέει να την κλείσουν. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω όλα αυτά, Μάκη, γιατί είναι πολλές οι επωνυμίες. Μπορώ. Δεν είμαι και σίγουρη. Έμαθα ότι είστε υποστηριχτής μας. Αυτό και τα τι γίνεται τώρα. Έχει μπει. Έχει διαλυθεί. Έχει διαλυθεί η εκπομπή. Ο άλλος έχει τη δει, παιδιά, τώρα. Βγάλτε μια φωτογραφία. Την τύχηκε τώρα. Σοκολατάκι. Σοκολατάκι. Τώρα Μπακογιάννη, όχι τώρα μικρή εξερευνήτρια. Την τύχηκε τώρα ο άλλος όντως. Φάγαμε έφοδο από τα μουσικά ραδιόφωνα. Δεν πήγαμε καλά. Αδέρφια, είστε άρρωστοι, αλλά γλυκά άρρωστοι. Έτσι είναι κορυφαίο. Σκάτ, παιδιά, δείτε λίγο σκάτ. Είναι κορυφαίο. Θα βγεις έτσι λίγο στον αέρα για λίγο. Οι κάμερε πιάνουνε. Μην χάσετε σε λίγο έτσι κι αλλιώ με ραπτό που λέτε είχα αέριο. Οπότε. Όχι, αυτό πάμε τραζίστορ, έτσι πάμε. Πάμε τραζίστορ. Γεια σου, Θοδωρή, Θεός ο Θεός. Γεια σου, αγόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα, σοκολατάκι, σε μας δεν έδωσες. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε, αλλά δεν. Μόνο σε σένα έδωσε. Δείτε και τώρα, μάλλον. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν τα πήγαμε, λέει, καλά. Είναι ίδιος η Ντόρα Μπακογιάννη. Μα ο ίδιος. Αν ξέρεις το Μούση. Απίστευτο. Από το κόμμα. Α, από το κόμμα θα το πάρουμε. Είναι από το κόμμα. Του κόμματος. Κομματικό σοκολατάκι. Θα φάμε ένα σοκολατάκι. Σοκολατάκι. Ένα σοκολατάκι. Τσάντα. Τη μάνα στην τσάντα πήρε. Να σου πω κάτι. Γνώρισα ξαφνικά ότι ήρθε μια Κροάτρια. Βλέπω ένα μπόι μετά. Λέω τι γίνεται, ρε γάμο. Μετά εγώ. Ένα σοκολατάκι. Εξαιρετικό. Έπεσα σε κόμμα. Πήρα σοκολατάκι από την Ντόρα Μπακογιάννη. Θοδωρή τώρα τον απολαύσει στο. Τρανζίστορ σε λίγο, πάει τώρα αέρα. Και τούπα και τούπα, μαζί μας όμως είναι η Φιμπράν, παρακαλώ. Ώρα που είναι, γιατί βλέπω και τα λεπτά, 56, μια χαρά είναι. Να σας θυμίσω ότι τρέχει το εξοικονομώ, αυτονομώ, Φιμπράν πρώτη στον τομέα της, κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών, με Πέτρο Βάβακα. Φιμπράν Γκέο και εξελασμένη πολυστερίνη έχουμε πολλαπλά ωφέλη με ένα σύστημα μόνο. Με ένα σύστημα. Διότι όποιο σύστημα θέρμανσης ψύξης για να χρησιμοποιούμε, ό,τι κούφωμα και να έχουμε, εάν δεν έχουμε μονώσει σωστά το σπίτι μας, δεν κάνουμε δουλειά. www.fibran.gr και 811-90.000 για να επικοινωνήσετε με τους τεχνικούς της εταιρείας δωρεάν. Το σοκολατάκι του κύριου Πρέσβη, πάρα πολύ. Να τα λέμε. Παιδιά, ειλικρινά, μην μου λέτε ότι δεν σας διαβάζουμε, καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Είμαστε τρεις. Τι γίνεται, τρεις. Λαλούν. Μπαίνουν και άλλοι δύο από αλλού, γινόμαστε πέντε. Τι να πρωτοπρολάβω. Τι γίνεται, ρε φίλε, ο άλλος μας έχει σπάσει τα νεύρα από το πρωί με τον Κιούλμπαση και με τα παϊδάκια και με τα μπιφτέκια. Δεν μπορούμε να σταυρώσουμε εκπομπή. Καλέ, εγώ κατέστρεψα παραδοσιακό τραγούδι. Είπα τον άνθρωπο ότι το σκότωσα στον Κιούλμπαση. Δηλαδή. Έχουμε γαλακτομπούρικα, πεντασπάνια, τεταρταρεβανιά. Κατά ύφια από γλυκά. Έτσι, για να συμπληρώσουμε. Και πας σπίτι το μεσημέρι και λες, αγάπη μου, τι έχουμε, φασολάκια. Εντάξει, τέτοια μέρα δεν πας σπίτι, ρε φίλε. Έτσι. Και προχωράς η διαζύγιο. Βαρβάρα, ακούς τι είπε. Τέτοια μέρα λέει, δεν πας σπίτι. Κώστα μου. Το έχω δηλώσει από χθες. Σήμερα θα είμαστε στον Κανάκα, θα είμαστε. Πάμε Κανάκα στο Θοδωρή και στο Πολυδεύτη Αργανάκια να ονειρήσουμε. Σε αποθήκη. Μαθαίνω. Σε αποθήκη, καλή. Χωραφή και αποθήκη. Μαθαίνω. Τι είναι ο Κανάκα, ταβέρνα. Όχι, ρε, τι κάνει ταβέρνα. Τι. Σήμερα δεν πάμε ταβέρνα. Είναι εξάδελφο του Τανάκα. Σήμερα πάμε σε μαγαζιά, επιχειρήσει, χωράφια, εργοστάσια. Έχει ένα εξάδελφο. Βουλκανιζατέρ. Σήμερα ψήνουν όλοι σμαράγδα. Είναι ο Χασίκο Κανάτα. Ο Κίκο Τανάκα. Και ο Βαγγέλης ο Τανάκας. Είναι σόι. Τι ζούμε. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Περνούσαμε καλύτερα και στα καναβάλια παλιά. Γιατί βγαίναμε ντυμένες, οι παρέες. Γουστάραμε, ναι. Κάναμε πολύ χαβαλέ. Ναι. Λοιπόν, έξι στη Μοχημίνη, πάμε σε μια καθηγήτριά μας στο Λύκειο. Και είμαστε όλοι, παιδί μου, και λέει: εσύ είσαι ο Τάδε. Πάει και σαν άλλο και λέει: δεν σε καταλαβαίνω. Είναι ο μοναδικός που δεν φορούσε μάσκα. Τσακάλι. Πολύ το ωραία. Τελευταίο που μας ενδιέφερε είναι ναι. Τι θα φάμε. Μας ενδιέφερε το γλέντι, το να πάμε ναι. Τσάρκες. Άλλη, δεν μπορούσαμε να νιώσουμε και να φάμε. 20 χρόνια εγώ νομίζω δεν έτρωγα ποτέ. Ναι. Έχω την εντύπωση από τα 20 μέχρι τα 30 δεν έφαγα. Να ξεκινήσουμε από τη γειτονιά και να φτάσουμε από Δαράτη μέχρι το κέντρο. Ναι. Να κάνουμε χαβαλέ με το. Μοδιάνο. Ναι. Καλημέρα, Κώστα μου. Και τα καλημέρα και στα παιδιά που έχετε. Καλημέρα από τον Ντουρντούφι, τον Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Δεν άκουσες τι είπε. Τι είπε. Υπτάμενα σου τσουκάκια. Εντάξει. Τι είναι τα υπτάμενα σου τσουκάκια.
Παναγιωτήδης. Μεγαλώσει την πόλη. Εντάξει, ρε φίλε, εκεί πέρα τώρα Μοδιάνο, τέτοια μέρα. Α, πάρτα, φέρτα. Έχουμε πετύχει με την Κατερίνα εμείς με το αυτοκίνητο τώρα, χάπατα τελείως και γίνεται ένα χαμός, ένα πάρτι. Ναι. Άσε το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και βγήκαμε με το μωρό τώρα. Εντάξει, ρετσίνες πάνω στο καπό και τέτοια τώρα. Ναι, βομβίδια, Μυροβόλος, Μύρνη, Τσιρτσίρ με ήθελα να πω ότι μη στη γενιά αυτή που ο Θωμάς, ας πούμε, που ο μπαμπάς του είχε τη Μυροβόλος Μύρνη, ήταν φίλος μας, παιδικός στην παρέα μας. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Κάπου εκεί στο 83-84 αρχίσαμε να πηγαίνουμε στο μαγαζί του μπαμπά του, ας πούμε, και κάποια στιγμή περνάνε και κάτι γιούφτ απ' έξω, ναι, να πούμε, του λέμε ελάτε δωρε. Και κάπως έτσι ξεκινάει πριν από 40 χρόνια. Έχεις δίκιο. Κάτι το οποίο έχει γίνει θεσμό στην πόλη. Όχι το ξεκινήσαμε εμείς, αλλά ήμασταν στη γενιά που τότε ξεκίνησε. Είχαμε πρόβα. Και σας είπα ότι ήταν η φιλική η παρέα που κάναμε με τον Θωμάκο, που ήταν αδερφός, ας πούμε. Όλη μέρα μαζί ήμασταν. Και πηγαίναμε στο μαγαζί του μπαμπά και σε σημαίες, ας πούμε. Και μετά έγινε αυτό που έγινε με τη Μυροβόλος Μύρνη. Και κοίταξε να δεις και πόλεις, η περιοχή μέσα εκεί πώς έγινε. Γιατί αυτό έχει απλώσει τώρα στη Βασιλείος Ηρακλείου, έχει απλώσει στην Ερμού, έχει απλώσει στην Κορομιλά. Ναι, έχει απλώσει όλο το κέντρο της πόλης. Προλαβαίνω να πω μια μικρούλα ιστορία. Ναι, είπες Μυροβόλο. Όταν ήμουν πιτσιρίκα για πολλά χρόνια τώρα, έτσι, ξέρω εγώ πότε αρχίσαμε να ακούμε μουσική. Το συχνάζει στα μικρά καφέ και εγώ στην. Το λέω, το κάνω. Αυτή συχνάζει στα καφέ και εγώ στη μύρα. Χειμερινή ποδηλάτη. Μπακολιβητέ, βρε. Μπακολιβητέ. Δεν το κάνω. Εκολιβητέ και ποδηλάτε. Α, περιμένουμε, γυναίκε. Ακούστε τώρα. Η καβάλα, εντάξει, έχουμε παράδοση από εκεί, παππούδε και όλα αυτά κτλ. Δεν ήξερα ότι μιλάει για τη Μυροβόλο στην καβάλα. Νόμιζα και τη δικιά μα τη Μυροβόλο, λέει. Α, για το μαγαζί, νόμιζα, λέει. Να σου το πω. Ναι. Η Μυροβόλο λοιπόν στην καβάλα ήταν, ρε παιδί μου, οι κουλτουριάριδε που πηγαίνανε και τα λοιπά. Κουλτούρα να φύγουμε. Τα μικρά καφέ ήταν η νέα περιοχή τη καβάλα που πηγαίνανε οι πιο νέοι και τα λοιπά. Ο Μπακυρτζή μιλάει για μια κοπέλα που έχουν διαφορά ηλικία, αν το καταλάβω. Ποτέ δεν θα ευωθούμε. Είναι ίδιο. Πάμε ρε. Συχνάζει στα καφέ. Πάμε ρε, εσύ να μου δείτε. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Εγώ σκότωσα το παλικάρι 20 χρονών στον Κιούλμπα. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Αυτή την εκτέλεση θυμάμαι, την είχαμε κάνει. Άστο, είναι υπέροχο. Να τραγουδήσω εγώ, θα πακετήσω πακετήσει σαν και εμένα. Λοιπόν, να είστε καλά. Είναι για τα καρναβάλια, είμαστε. Καλά, περάστε. Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Να το διασκεδάσετε με ή χωρίς λεφτά ή διάθεση. Να ζήσω μικρό καφέ. Εγώ στη Μυροβόλο. Δεν μπορώ, φεύγω. Πάμε. Έτσι πόσο κι αν θέλουμε, ποτέ δεν θα ειδωθούμε.